Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπαθες, ρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Φιλαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος, Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ είμαστε και εμείς 13 λεπτά μετά τις 12 με τον Brad Pitt στην ρύθμιση του ήχου. Τον γιατρό, τον Ξανθιώτη, τον Χατζινάκο, τον ανιψιό του Χατζινάκου, εδώ τον οπαδό του Άρη, ο οποίος έχει τα φοβερότερα στοιχήματα, πώς το λένε, στο μπάσκετ ειδικά, αλλά είναι και καταπληκτικό στην προσέγγιση ο Χατζινάκος στο κομμάτι του στοιχήματος και στο live. Γιατρέ, λέγε. Καλημέρα και καλή χρονιά. Λέγε ρε, τι κάνεις? Όλα καλά, μια χαρούλα. Να πούμε σε ένα ρυθμό γιατί αυτές οι μακροβίες... Να ξυπνήσουμε λίγο, ναι, γιατί... Εγώ έκανα ένα καυγά το μεσημέρι επίτηδες, έτσι να ξεσηκώσω λίγο τα πλήθη, με βρίζανε οι μισοί. Οι άλλοι μισοί μου δίνανε μπράβο από το που λέξεις απόλυτο. Για το θέμα του Γκέραρτ, φαντάζομαι. Το θέμα του Γκέραρτ, είμαι απόλυτος. Για το πώς διαχειρίστηκε την δημόσια εικόνα η οικογένειά του όσον αφορά το παιχνίδι προς τιμή του. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Δεν θα το συνεχίσω. Θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Σήμερα είδαμε την Arsenal με την. Ένα ευχάριστο παιχνίδι. Ναι. Είδες ότι με τα τρία εξάρια που έβαλε τον Water, Johnny Water. Drink Water. Ναι.
Μπακαγιόγκο και Καντέ. Ναι, πήγε να το κλείσει το μάτς, να το κλειδώσει στο Χ. Έβαλε το δεύτερο γκολ, δεν το κράτησε όμως. Δεν το κράτησε όμως. Να πω, εμείς είχαμε στο 82, τα δύο τελευταία γκολ δεν τα είδαμε, στο δρόμο ήμασταν. Τα ακούσαμε live, να πούμε, την εκπομπή του Καμόρα. Τι έγινε, γιατρέ, τι λέει? Μια χαρά. Μας κάλεσε ο κύριος Κούγιας στη Λάρισα. Τον ευχαριστώ. Να πάμε να δούμε το διπλό λέω. Νομίζω ότι εσύ θα είσαι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα Άρης Απόλλων Καλαμαριάς. Ναι. Με ένα Καλατζίδι που δεν χάνεται. Ναι. Εγώ από την άλλη θα ταξιδέψω στη Φθιώτιδα για την ομάδα μου. Φθιώτιδα. Θα πάω να δω τον κύριο Μπάμπι Τενέ. Πάμπι. Μπάμπι Τενέ, ναι. Την ομάδα του. Ναι. Θα αντιμετωπίσει τη δική μου. Σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για το κομμάτι τη. Δεν θα πα, Λάρης. Θα πάει να δει Λαμία. Λαμία Ξάνθη, ναι. Ναι. Αυτά τα μάτς με γεμίζουν περισσότερο γιατί το Λάρισα Ολυμπιακό θεωρώ ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Στην επιστροφή δεν προλαβαίνεις εκεί μια στάση. Είναι λίγο. Όχι, εντάξει. Δεν έχει πολλά λόγα το αμάξι του. Στη Λάρισα θα τη δω, στη Ρεβάνς που θα παίξουμε στα πηγάδια την άλλη εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί, θα τα πούμε με τον κύριο Κούγια. Για τη χαρά τη εκδρομή θα πας προφανώς. Και... και για επιχειρησιακούς λόγους, ναι. Επαγγελματικός. Από εκεί και ύστερα. Τη σκυλιά. Ναι, ναι. Σκυλιά. Στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Και μετά θα πάμε να δούμε και τον κύριο Κούγια από κοντά. Να αναπτύξετε απόψεις για το ποδόσφαιρο. Α, την Τετάρτη θα πάμε να το δούμε. Ναι. Θα έχει παιχτεί και το Λάρισα Ολυμπιακό, θα το έχει δει και τηλεοπτικά, θα έχει μια καλή εικόνα. Θα πάμε στο Λάρισα ΑΕΚ. Έτσι. Είναι σε δύο εβδομάδες. Είναι, ναι, 20 Ιανουαρίου και είναι και Σάββατο. Έτσι. Είναι πιο ευνοϊκό το. Και επειδή είναι Σάββατο, την άλλη μέρα Κυριακή δεν θα έχει υποχρεώσει, δεν έχει τηλεοπτική εκπομπή. Και νομίζω ότι το Λάρισα ΑΕΚ θα είναι πιο. Λάρισα ΑΕΚ, είναι εκεί... το επόμενο εντός της Λάρισας. Εκεί πιστεύω ότι θα κρυθεί και ο τίτλος. Στο Λάρισα Ολυμπιακό, στο Λάρισα ΑΕΚ. Στο Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός μετά από Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Αυτά τα μάτς είναι στο Περιστέρι. Περισσότερο, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή από ό,τι φαίνεται έχει καλές δημόσιες σχέσεις ο ιδιοκτήτης του με τον κύριο Κούγια, μάλλον θα κάνει εύκολο πέρασμα από τη Λάρισα. Βέβαια, εδώ ρυψοκινδυνεύουμε την εκτίμησή μας. Εσύ έδωσες άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Ναι, ο Κούγιας είπε ότι εγώ μπορεί να είμαι δικηγόρος σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των υποθέσεων του κυρίου Μαρινάκη. Εγώ όμως την μπάλα θα παίξω διαφορετικά. Δεν μπορώ να πω, ας πούμε, το Φιντάνι, κάτσε χάσει. Πάντως, ο Ολυμπιακός, όπως και να έχει, είναι ομάδα που δεν μπορεί να τον κάνει εύκολα έρωτα, να πούμε. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Ακόμα και ο άλλος που είναι και οι άλλοι να είναι δυνατοί. Κάποιες κινήσεις, να πούμε, έδειξαν ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι εύκολος να τον κάνεις Γιουσουφάκι. Ναι. Είναι δύσκολο, λες, έτσι. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή θα γίνει μεγάλη μάχη, πιστεύω, μέχρι το τέλος. Μάλιστα. Εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Είναι πολύ προσιτό το κομμάτι της πρόβλεψής μου. Να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει από του χρόνου ένα μεγάλο πρόβλημα με το κομμάτι του financial fair play. Οπότε μην περιμένουν οι παοξίδες μεγάλες και βαρύγδουπες μεταγραφές με πολλά λεφτά. ΠΑΟΚ πρέπει να παρουσιάσει έσοδα από πωλήσεις παικτών. Οπότε εδώ θα πρέπει να βγάλει ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον ένα παίκτη σε μεγάλη πώληση, γιατί η UEFA πάει ένα τριετία στους ελέγχους της λογιστικά και με τις αυξήσεις με τον κεφαλαίο που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Πληροφορούμε ότι θα έχει θέμα. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Εντάξει, αυτό να το ξέρουν οι παοξίδες, το ξέρουν οι λίγοι, και το μάθουν και οι πολλοί. Θα πρέπει να κάνει πωλήσεις ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να κάνει πωλήσεις για να ισοσκελίσει τα έσοδα-έξοδα όσον αφορά το λογιστήριό του. Πρέπει να μειώσει το χρέος του. Πρέπει να μειώσει το χρέος του. Γιατί είναι του. Πολύ ζημιογόνος εταιρεία. Μπαίνει μέσα, να πούμε. Κακή εταιρεία όσον αφορά τα λογιστικά. Τα έσοδά της είναι λιγότερα από τα τεράστια έξοδά της. Να πούμε ποιος σφυρίζει το Λάρισα Ολυμπιακός. Ναι. Διαμαντόπουλος Αρκαδίας, ένας άπειρος του Super League διαιτητής. Ναι. Αυτό δεν ξέρω πώς το ερμηνεύεις εσύ, Κώστα. Πώς το ερμηνεύω εγώ. Ένας άπειρος διαιτητής τι βολεύει. Από ποια πόλη είναι? Αρκαδία. Τρίπολη. Αρκαδία, Τρίπολη. Εντάξει. Νομίζω ότι. Και θα σου δώσω την πληροφορία ότι ο επόμενος αντίπαλος της ΑΕΛ είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Κοίταξε. Βλέπεις αποβολή παίκτη της Λάρισας? Όχι. Όχι. Βλέπω. Μια ομάδα που παίζει υπερβολικά σκληρό ποδόσφαιρο. Βλέπω άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Δηλαδή βλέπεις. Σαν εικόνα παιχνιδιού, τι περιμένεις? Ένα παιχνίδι που θα έχει ανοιχτούς χώρους, η Λάρισα θα γεμίσει με χαφ το κέντρο που δεν έχει και ποιοτικά ούτε και ποσοτικά. Εγώ νομίζω ότι η Λάρισα θα πάει σε ένα box to box για να χαρεί το παιχνίδι. Άντε να το πω έτσι. Να το πω έτσι. Τι θα πάει σε ένα box to box. Δυόμιση. Δεν τη συμφέρει, νομίζω. Διπλό, ναι, και over 2,5. Ναι, επειδή είναι αρκετά επάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, την παίρνει να κάνει ένα τέτοιο. Έχει μάτς. Μόνο να δείξει. Για τη χαρά του αθλήματος. Ναι.
τη χαρά του παιχνιδιού, να πούμε. Ναι, ναι, αυτό, αυτό μπορώ να πω εγώ. Δηλαδή, πιστεύεις ότι πιο πολύ θα δεινοπαθήσει η ΑΕΚ στη Λάρισα παρά ο Ολυμπιακός? Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει, δεν θα περάσει η ΑΕΚ. Εντάξει. Θα το δούμε αυτό. Το και νομίζω Λάρισα ότι δεν θα περάσει η ΑΕΚ ούτε από τα Γρίνιο. Με διαιτητή Καραντώνη Μαθίας, ναι, το παιχνίδι. Δεν, καλός διαιτητής. Διαιτητής Καραντώνης είναι. Μια μου βρωμάει εκεί, δεν ξέρω. Και εκεί είναι. Υπάρχει μια ψευδέστηση. Υπάρχει μια ψευδέστηση από εκείνο το μάτς του Κυπέλλου που είδα. Άλλο παιχνίδι. Είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι και είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση από τον Πανετολικό. Μην παραμυθιαστούν μερικοί και πούνε ότι βάλαμε τέσσερα, πόσα έβαλε. Τρία, τέσσερα, πόσα έβαλε. Το έβλεπα τώρα. Δεν έχει καμία σχέση το ένα μετά από το περπατώντα, μην νομίζουν ότι θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Εγώ το έχω δώσει ένα χ διπλή ευκαιρία αυτό. Έχω δώσει χ δύο Παναθηναϊκό με Πλατανιά διπλή ευκαιρία. Πραξιτέλη Ζαχαράδη. Με τον, τον Μονόφριδο να πούμε, τον Ασχημάντρα, τον Πραξιτέλη. Να Παναθηναϊκό Πλατανιά. Μα είναι δυνατόν να έχει τέτοια σχήμια, ρε φίλε, και να σε λένε Πραξιτέλη να πούμε. Είμαστε κι εμείς άσχημοι, αλλά αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, ρε φίλε. Αυτό μπορούσε να γίνει άριστα σε ταινία θρίλερ να ήταν ο ύποπτο του φόνου. Να... ο τρελό του νοσοκομείου. Εντάξει. Τι περιμένει να σου οικογενειοκρατία, εντάξει, ο Πραξιτέλης, ο μπαμπάς του διαιτητής, τον κάνανε για αυτόν, βοήθησε ο Καγκάτσης, εντάξει. Τέλος πάντων. Τι θα σφυρίξει ο καλύτερα να έχουμε δικούς μας διαιτητές και άλλους δικούς. Τι τάσεις θα έχει, θα σφυρίξει. Καλός διαιτητής είναι. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους στην κατηγορία. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί από λεωφόρους και τέτοια. Καταρχήν θα έχει κόσμο Παναθηναϊκό στο γήπεδο. Πώς το βλέπει η ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί είναι τελικός παραμονής τον Παναθηναϊκό, να λέμε την άλλη. Ο Παναθηναϊκός άμα κερδίσει κάνει ένα βήμα για τη σωτηρία του. Και το επόμενο εντός έδρας είναι και με την ομάδα της Κερκύρας, οπότε έχει βιώσει συνεχόμενα τα οποία είναι, ντέρμι, είναι εξάποντα. Είναι ντέρμπι σωτηρίας. Και είναι ενδιάμεσο στη Λεβαδιά, το Ανοιγκό. Ο Ανοιγκό έκανε τον Άσο με τον Πανιόνιο. Το περιμέναμε, το έχεις πει κιόλας. Το είχαμε πει και νομίζω ότι και αυτός είναι μεγάλη νίκη σωτηρίας. Δηλαδή, αν εκεί το είχαν το μάτσο Ανοιγκό, έμπλεχε σε περιπέτειες. Τώρα έχει μια ασφάλεια. Συν 7 από τη ζώνη είναι. Δεν έχω καλή άποψη για τα τρία στόπερ της Λεβαδιάς. Το Τσιόλης στην Κέρκυρα, σώσει την κατηγορία ή παραπάνω παράσους πιθανότητε. Ο Τσιόλης, τον είδα ένα παιχνίδι, Λάρισα Παναθηναϊκός 0-0 στο Αλκαζάρ πέρσι. Δεν τον έχω δει στα 15-20 χρόνια που κάνει τον προπονητή. Τόσο προσεκτικό, τόσο να πάρει το αποτέλεσμα. Εάν μπει με τη φιλοσοφία αυτή, έχει ελπίδες. Γιατί ο Παράσχος που τον είδα στην Καστοριά, του ξέρει το έργο και ξέρει και τις αδυναμίες της ομάδας του. Δηλαδή, αμήνομαι, αλλά δυσκολεύομαι να βγω στο χώρο. Θα ήθελε πολύ να έχει δύο οχτάρια γρήγορα. Και, κοίταξε, έχει κάνει μια μεταγραφή. Έχει ένα Αλμπάνι μόνο που. Πήρε τον Αδάλες από τα Γιάννενα. Ναι. Και απελευθερώνει το κούρος για να μεταφερθεί στα χαφ. Στα χαφ, ναι. Αυτή είναι καλή κίνηση. Αυτή είναι καλή κίνηση. Σωστό. Νομίζω ότι ο Απόλλωνας, σαν ποιότητα ρόστερ, είναι λίγο παραπάνω και από πολύ πολλές άλλες ομάδες που είναι από πάνω του. Και έχει και λεφτά ο ιδιοκτήτης, ο Μονεβασιώτης. Ναι. Ο Παράσχος δεν μπορεί να παίξει το κρύβομαι και φεύγω γιατί η ανοιχτή χώρη δεν έχει ταχύτητα. Πρέπει όμως να κάνει και θα νίκες. Πρέπει δηλαδή. Όταν κερδίσει την μπάλα ο Απόλλωνας, δεν μπορεί να βγάλει σε ευνηδιασμό πέρα από ένα Αλμπάνι αυτή τη στιγμή. Ο Ναδάλες είναι μία μεταγραφή. Δύο. Θέλει παίκτες έτσι ώστε οι επιστροφές των αντιπάλων να τους βρει ανοιχτούς 5-6 φορές στο Βέβαια, στο να πούμε και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να τους βρει. Η Ριζούπολη έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι ο μικρότερος αγωνιστικός χώρος σε διαστάσεις στην Ελλάδα. Ναι, αυτό βολεύει τον Απόλλωνα. Ναι, να το πούμε και αυτό. Παίζει τη σημασία του. Είναι γύρω στα 100 μέτρα. Είναι ο πιο μικρός αγωνιστικός χώρος. Είναι ο πιο μικρός χώρος, η Ριζούπολη, ναι, σωστά. Και με τα τρία στόπερ και τον. Πώς το λένε αυτόν από τη Σέρετρε. Τον Παπάζογλου. Και τον Παπάζογλου εξάρι μπροστά. Έχει και ρολίστα τον Κοντοέ. Μπορεί να βάλει και τον Κοντέ στα χαφ. Μπορεί χθες τον είχε τρίτο στόπερ. Μπορεί να τον περάσει σε πιο παραγωγικά μάτια. Αυτός που απογοητεύει φέτος τον Απόλλωνα είναι ο Κονέ. Ναι. Δεν κάνει καλό πρωτάθλημα. Τίποτα. Μηδέν. Πεσμένος. Κακή ζωή έμαθα. Κακή ζωή έμαθα. Στα είπε Παράσχος αυτά. Όχι, δεν μίλησα, δεν θα το πω. Για τη Β' Εθνική έχουμε εκτίμηση αυτή τη αγωνιστική. Κοίταξε. Β' Εθνική βλέπω ένα χινάρι του Άρη με τον. Πιστεύει τον Καλατζίδη. Ναι, δεν τον θέλω να με λυτεία ποσότητα. Απλά εγώ αν ήμουν Καλατζίδη το Γενάρη δεν θα έκανα έξοδα. Δεν θα έκανα έξοδα. Τον Παστακό τι γίνεται εκεί πέρα, κάτι είπε εκεί ότι έχουμε ενστάσεις. Κάποιο τον θέλει, κάποιο τον θέλει. Κοίταξε, τι γίνεται. Θες την αλήθεια. Για πες την αλήθεια. Η σχέση του Μεροφορίδη με τον Καρυπίδη είναι κακή. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πληροφορία. Τώρα το γράφουν, δεν το γράφουν, τώρα δεν λένε, χαίστηκα, εγώ δεν με ενδιαφέρει. Είναι κακή η σχέση. Ναι. Λοιπόν. Και... Το πάνω χέρι ποιο το έχει. Κανένας.
Καλά, ποιος είναι πρόεδρος του Άρη? Ο άλλος είναι υπάλληλος. Ο ένας είναι υπάλληλος, ναι. Αλλά μπορεί χωρίς λεφτά να κάνει κάποια κίνηση, ας πούμε, στο εξωαγωνιστικό κτλ. Άρα τον σέβεται ο Καρυπίδης. Θες να μου πεις. Τον σέβεται ο Καρυπίδης, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν παίκτες που έχει φέρει ο Μυροφορίδης. Ναι. Οι οποίοι είναι του Μυροφορίδη και μια οποιαδήποτε κόντρα με τον Καρυπίδη δημιουργεί μια κατάσταση στην ομάδα. Επίσης ξέρω ότι για ποιο λόγο. Άρα το συμπέρασμα είναι δεν στρώνουμε το αγωνιστικό και βασιζόμαστε και στο αξιοαγωνιστικό λόγο Μυροφορίδη. Είναι η μία άποψη. Ο Μυροφορίδης χρειάζεται. Έτσι. Για να λειτουργήσει ιδιαίτερα τους δεύτερους γύρους. Επειδή μου κάνουμε τα χατήρια και παίζουν οι παίχτες του Μυροφορίδη. Ναι. Κάνουμε το χατήρι, ναι. Κάνει λέει ο Καρυπίδης. Ναι. Χαλάλη σου το λέει, αν στρώσεις το θέμα εξαγωνιστικά και πάρουμε τα ματσάκια που πρέπει να πάρουμε και να ανεβούμε. Ναι, εξαγωνιστικά. Απλά πράγματα. Εξαγωνιστικά δεν μπορεί να πάρεις ματσάκια. Δεν είσαι Απόλλωνας, δεν είσαι Μύρος. Δεν είσαι Λαμία. Και να πούμε και κάτι. Τότε τι στραβή να στρώσει χωρίς ρευστό. Καταρχήν η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτό δεν λέγεται. Πέρσι, ναι. Παθρακικός και Καλονή ήταν, ναι, πεσμένοι και ξέραμε ότι τέσσερις ομάδες πέφτουν. Ουσιαστικά ήταν ξέραμε τους δύο. Δηλαδή υπήρχαν πολλές αδιάφορες ομάδες από νωρίς. Mm-hmm. Φέτος πέφτουν έξι, εξαίρεση τον Αχαρναϊκό και όλοι είναι κοντά. Ακόμα και ο Εργοτέλης μπορεί να ανατρέψει. Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό που είπαμε. Έτσι, δηλαδή να υπάρχουν πάστες. Έτσι. Θα παιχτούν όλα τα μάτς στα ίσα. Και για μένα αυτό είναι το υγιές. Δηλαδή αυτό πέφτουν... βοηθάει τον Απένταρο. Πέφτουν, ναι, από την Α' Εθνική 2. Γιατί ρε φίλε, να πέσουν 4 και να ανεβούν 4. Μα πέφτουν 4. Από την Α' Εθνική σου λέω. Δύο πέφτουν. Δύο, ναι. Γιατί να πέφτουν 2 και να έχεις μισές ομάδες έρμεο του καθένα που μπορεί να κάνει δημόσιες σχέσεις. Πρέπει να ζήσουν δύο ομάδες με τα παράπρευνα, φίλε. Εντάξει, και με τις ασίες και με τις μικρές ασίες κτλ. Αυτά δεν λέγονται στον άρα. Τα ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να κάνουμε τους ήρωες τώρα. Φυσικά, δεν πρέπει να κάνουμε τους ήρωες, φτάνει. Τους κάναμε τόσα χρόνια. Ας βγάλουμε κανένα μεροκάματο στα γεράματα τώρα. Αρκετά πληρώσαμε. Στην Β' Εθνική υπάρχει μια ομάδα που δείχνει ότι δεν αντέχει οικονομικά. Mm-hmm. Ο Όφη, ενώ την περιμέναμε να πρωταγωνιστήσει. Θες να γίνει μέχρι καμιά αποχώρηση, να σκάσει εκεί καμιά. Είναι απαράδεκτη η κριτική, οι οποίοι παράγουν τα πάντα οι γη του. Από. Τι θες να παράξουν, τι? Από φρούτα. Πιο πλούσιο οικόπεδο στην Ελλάδα είναι. Από χασίσια, ό,τι θες παράγουν. Πιο πλούσιο οικόπεδο είναι στην ό,τι θες παράγουν. Λοιπόν. Αυτή η Λάρισα είναι τα πιο πλούσια οικόπεδα. Αυτές οι ομάδες, ο Όφη δηλαδή και η Λάρισα, όπως είπες προηγουμένως, δεν θα έπρεπε να έχουν ανάγκη. Τίποτα. Ρευστότητος. Τίποτα. Είναι απαράδεκτο ο Όφη να πεινάει. Να τα βρίσκανε εκεί 5-6 επιχειρηματίες μεταξύ τους και να κάνανε μια. Πουλήσαν τα τομάρια τους οι κριτικοί στο Πασόκ. Τα πουλήσαν τα τομάρια τους, αλλά δεν είναι τώρα. Να σου πω και το άλλο. Ακόμα και ο Βαρδινογιάννης, ο οποίος έλεγε τον Όφη, αυτή είναι η ντροπή των κριτικών. Δηλαδή ο Λεβέντης ο κριτικός και Klein Mind. Δεν τους γουστάρω. Δεν τους πάω μία. Ο Λεβέντης ο κριτικός που ο Όφη εξαρτώμενος από τον Παναθηναϊκό. Τι ανεξαρτησία θέλετε στην Κρήτη όταν σας είχε ο Βαρδινογιάννης? Κότες. Σας το λέω υπεύθυνα. Κοτάρες. Κοτάρες. Εξαρτώμενοι από το Πασό και τους Βαρδινογιάννηδες. Άντε από εκεί πέρα τώρα. Ποτέ ο Όφη δεν έβγαλε ένα παράγοντα να τυχωθεί, να διεκδικήσει τίτλο, κάτι να κάνει. Ποτέ δεν έβγαλε. Τι να βγάλει ο Όφη. Δεν έβγαλε ποτέ ένα παράγοντα. Ψευτομαγκές, κουμπούρια. Ζωνιανά, ιστορίες και τέτοια. Είχε κόσμο και μπορούσε να στηρίξει κάτι τέτοιο. Άιντε βρε τώρα. Η αλήθεια ήταν από τις πιο σκληρές επαρχιακές έδρες και σκληρότερες. Τι λες τώρα, Ήτανε, ναι, αλλά μια κερκίδα εκτός έδρας οι κότες δεν έχουν κάνει. Ναι, δεν μπορούν όμως να μετακινηθούν τόσο εύκολα από την Κρήτη. Γιατί τι απάθουν? Εντάξει, νησί είναι. Δεν είναι τόσο εύκολη η μεταφορά. Ήρθε στη Χαριλάου ο κριτικός να κάνει κερκίδα. Ήρθε στην Τούμπα να κάνει κερκίδα. Εκτός έδρας δεν είχε μετακινήσει. Η Καφτατζόγλου κάνει κερκίδα. Πώς θα κάνει μετακίνηση από το νησί? Άσε τώρα νησί τώρα και μισή. Μια τώρα φορά που συνεπήρξε ο Πλατανιάς με τον Όφη, ναι, στη Σούπερ Λίγκα, έκανε μετακίνηση. Έλα τώρα από εκεί πέρα. Τι έγινε τώρα. Έχω δει εγώ Γιάννενα κερκιδάρα. Έχω δει Λάρισα κερκιδάρα. Δόξα Δράμας κερκιδάρα. Πανετολικός. Και το Αγρίνιο, όχι τόσο όχι πρόσφατα. Ναι. Πριν 7-8 χρόνια που ανέβαινε από τη Β' Εθνική πρώτη φορά, ο Πανετολικός έκανε, στην, ναι, Αθήνα έκανε τρομερές κερκίδες. Βέβαια. Ποια άλλη επαρχιακή ομάδα έχει κάνει κερκιδάρα? Παναχαϊκή. Πάει, Παναχαϊκή δεν έχω δει. Εγώ τόσα χρόνια Παναχαϊκή δεν έχω δει. Πατρινό δεν έχω δει. Έχω δει. Πατρινό στην Τούμπα δεν έχω δει. Σεριάνα δεν έχουν κάνει. Πασεραϊκός έχει κάνει καλές κερκίδες. Ψηλό. Ψηλό. Έχει κάνει. Ψηλό. Ο Μπρατ Πιτ θέλει διάλειμμα. Πρέπει να σεβαστούμε τον Μπρατ Πιτ. Διάλειμμα Πιτ. Μετρόπολης 95,5.
Η συχνότητα των σπορ. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη, και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορο Σουγκό 14, γωνία με Φράγκον, άνω Λαδάδικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και Χρυπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πανόπουλος. Τώρα βλέπουμε στη Νόβα. Πότε Νόβα 1 είναι. Για το Νόβα 1 το Ξάνθη ΠΑΟΚ. Σε επανάληψη. Θα πάρει το ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός δεινοπάθησε μες στην Ξάνθη. Και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ δεινοπάθησε μες στην Ξάνθη. Στο ΠΑΟΚ είδε το που. Αυτό το έχουμε αναφέρει. Ποιον μάρκαρε στον πρώτο γκολ, εσύ φωνάζεις. Εσύ έχεις βαρεθεί να φωνάζεις για την ΕΠΟ κτλ. Και εγώ σου λέω ότι το μόνο κομμάτι που βλέπω αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και υπερτερεί παρασάγκα και το λέω από την αρχή είναι οι δημόσιες σχέσεις. Βεβαίως. Τις έχει κάνει καλύτερα. Τη σφαίρα. Τη σφαίρα. Γι' αυτό. Εκεί είναι αυτό που σου είπα, ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι εύκολη ομάδα να την κάνει έρωτα. Εντάξει, ναι. Και τον φυλάει, λέει, η αντιτρομοκρατική τον. Πώς το λένε, το γραμμένο. Από εκεί που είχε το κεφαλάκι του ήσυχο, έβαζε εκλογές, πώς το λένε, ο δικός μας ο Σχιζοδήμος, πέντε φορές. Τον κέρδισε και τις πέντε φορές. Είχε τον Ιβάν εδώ πέρα. Πηγαίνα καμιά μπάλα, να πούμε, καμιά φανέλα σε κανένα ομάδα. Έβγαινε, έπαιρνε την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Είχε ήσυχο το κεφαλάκι του. Αυτή η δόξα και η ματιοδοξία των. Ε. Πάρ τη σφαίρα στο αυτό, πώς το λένε. Το μπορεί να είναι προς πάσα κατεύθυνση. Όχι ναι. Μόνο για μια κατηγορία, προς πάσα κατεύθυνση. Αλλά νομίζω ότι είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Στους φακέλους, εγώ ξέρω, βάζουν λεφτά, δεν βάζουν σφαίρες. Αυτό είναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αν ψήφιζα ποιος από τις τρεις ομάδες. Τις μεγάλες θα μπορούσε να βάλει τη σφαίρα. Σίγουρα θα απέκλεια τον ΠΑΟΚ. Θα απέκλεια τον ΠΑΟΚ. Το δεύτερο μετά που θα απέκλεια, ποιος θα ήταν, 55 και ενώ μήνυμα στο 54-34. Μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Μεταξύ και Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πρώην μεγάλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βάλει ούτε πλαστική σφαίρα. Ούτε αβολίδωτα. Ούτε αβολίδωτα δεν μπορεί να βάλει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, πραγματικά πού είχαμε μείνει. Στο Ξάνθη πάω και ένα μήνυμα σχολιασμό για το πρώτο γκολ του Πάου, ναι. Το αυτό γκολ του Ντελούκας. Ναι. Όπου υπάρχει μια χαλαρότητα γενικότερα στα μαρκαρίσματα και μια κακή έξοδο του Ζήφκοβιτς. Δεν είδα στοιχίζει. Το Λιζγάρα πιο μαρκάρι. Εδώ είναι το δοκάρι του. Το ξαναβλέπω. Μεγάλη απόκριση του Πασχαλάκη. Δεν είναι καθόλου μεγάλη απόκριση του Πασχαλάκη. Να το δούμε, είναι με πολύ δύναμη. Έχει πολύ χρόνο ο Πασχαλάκης να εκτιναχθεί. Ναι, αλλά έχει πολύ αέρα. Αν τότε για τον γκολ θα έφταιγε. Δεν μπορεί να απολογίσει την τροχιά της μπάλας επειδή ήμουν στο γήπεδο. Έβρεχε βέβαια. Ναι. Βροχή και πολύ αέρα. Για να το ξαναδούμε. Ποιος βαράει? Μεχία. Ο Μεχία ποιος αλλάζει το απότομα. Ναι. Ωραία απόκριση. Ωραία απόκριση. Γι' αυτό σου λέω ότι ήμουν στο γήπεδο. Ναι, ναι. Μην αδικούμε τον Πασχαλάκη. Ναι. Με ρωτάει ο κόσμος, περιμένει. Θες τα προγνωστικά τώρα να πεις εσύ. Να τα πω. Δεν απασχολώ πάνω από δύο λεπτά. Όχι, ρε, πες, απασχόλησε. Λοιπόν, ξεκινάμε το αυριανό παιχνίδι Παναθηναϊκού ΕΦΕΣ. Εμένα προσωπικά μου αρέσει το 2.50 που δίνει να βάλει over ένα τρίποντο ο Καλάθης, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια έχει βάλει 15-20 πόντους, βάζει, είναι σε τρομερή κατάσταση. Το οποίο σημαίνει και ένα τρίποντο άμα βάλει μόνο, αν δεν βάλει δεύτερο παίρνεις τα λεφτά σου πίσω, δεν χάνεις. Over ένα τρίποντο τον Καλάθη, 2.50 απόδοση. Δεύτερο σημείο βλέπω και τον Rivers over 11.5 πόντους, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Γνωστό παιχταρά, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει κάνει ωραία πλαϊνά βήματα στην ναι. Απόκριση ο Πασχαλάκης. Τον ξαναείδε. Ναι, έχει κάνει πολύ καλά. Ωραία πλαϊνά βήματα και ήταν δύσκολο τελικά, όντως. Αφού είχε αέρα και βροχή, ρε. Ναι, είχε καλά πλαϊνά βήματα ο Πασχαλάκης. Βέβαια.
Βέβαια. Πάμε παρακάτω. Και μεθαύριο μου αρέσει ο Άσος του Αστέρα με τη Ζαλγκύρη στην έδρα του. Μία έδρα πολύ δυνατή, καυτή. Με απόδοση 1,88. Απλή νίκη Ερυθρού Αστέρα. Ναι, 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 με Ζαλγκύρη. Ναι. Αυτά. Για την Ευρωλίγκα. Κάποια συνδυάζονται, κάποια δεν συνδυάζονται. Ο καθένας ας κρίνει και ας τα παίξει όπως θέλει. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Μαύρο πάνω φυσικά. Ναι. Θεωρώ. Τι το μήλο της Σέρβιας είναι το μόνο. Θεωρώ ότι. Εφόσον είδα εγώ που δεν είμαι προπονητής το Μαυροπάνο από την αρχή του πρωταθλήματος ως τρίτο στόπερ να έχει πολύ καλά μαρκαρίσματα, ιδιαίτερα ψηλά, και μάλιστα μετά από ένα μήνα βγήκε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για αυτό και αργότερα του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ δεν κινήθηκε. Έχω ενστάσεις όμως για τον Μαυροπάνο και ερωτηματικά. Δεν τον έχουμε δει σε ζώνη τεσσάρων. Μιλήσουμε για μπάλα. Έπαιξε. Τι, τηλέφωνο, όχι. Όχι, έπαιξε ο Μαυροπάνος. Σε τετράδα δεν τον είδα εγώ. Σε ζώνη. Έπαιξε τετράδα στο μάτς με την Ξάνθη. Ένα μάτς. Στο 1-1. Ξεκινάει. Ο Πετράκης ξεκινάει πάντα με τρεις. Όταν βλέπει το αποτέλεσμα δεν το βολεύει, ειδικά στα Γιάννα, το έχει κάνει με αυτό την Κασιόπη. Αυτό που δεν κάνει ο Κόντε. Ο Κόντε δεν άλλαξε. Το μετατρέψει σε τετράδα. Ναι. Προωθεί τον Τζιμόπουλο στα χαφ και το κάνει τετράδα. Και το κάνει 4-2-3-1. Ναι. Στο ρίσκο του. Βλέπει ότι παρακολουθώ και πολλοί άλλε ομάδε. Ναι, ναι, ναι. Στο ρίσκο του. Στο ρίσκο του παίζει τετράδα. Και είναι καλό πάλι. Στο ρίσκο του, ναι. Και είναι καλό πάλι. Ναι. Και στην τετράδα είναι γρήγορο. Ποιο. Δεν είναι τυχαίο. Τον έχουν δει και στι δύο φάσει. Και με τρία και με δύο στόπερ. Το Μαυροπάνο. Λε ο Μαυροπάνο δηλαδή ότι με τον boy που έχει, τη δύναμη που έχει. Έχει τα πρώτα 10 μέτρα, 15 τα οποία ας πούμε δεν έχει ο Χατζησαΐας. Όχι, είναι πολύ πιο γρήγορος. Αυτό ακριβώς, γιατί το Χατζησαΐας είναι καλός χαμηλά. Με τον Παναθηναϊκό που κάνει τον πέναλτι, εκεί βλέπουμε μια αργοπορία στο ξεκίνημα κάτι... των πρώτων μέτρων. Ο Μαυροπάνος έχει ένα στατιστικό το οποίο τον ευνόησε στο να κάνει τη μεταγραφή. 3 γκολ. Ναι, με το κεφάλι. Δηλαδή, όταν παίρνει από την πίσω γραμμή 3 γκολ, ναι. Μια ομάδα που είναι μέση. Αυτό μέτρησε παραπάνω. Παραπάνω για να ανεβεί η αξία του. Βεβαίως, βεβαίως. Μάν του μάν στα στημένα, στο ψηλό φορ. Αλλά στη ζώνη ψηλά δεν ξέρω. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, ψάχνεις να βρεις την πρώτη πάσα του. Την έχει την καλή. Ναι. Την πρώτη καλή πάσα. Δηλαδή, και αυτό είναι που δεν έχει ο Κάμιας, δηλαδή το έχει ο Μαυροπάνος. Είναι, είναι δεξιοπόδαρο, ναι. Το παιδί χρησιμοποιεί, ναι. Και το αριστερό. Ναι. Καλή μακρινή μεταβίβαση και με τα δύο πόδια. Ναι. Σημαντικό για ένα στόπερ όταν πιέζεται. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Και να πούμε ότι φυσικά καρπούται και ένα ποσό και ο Απόλλων Αθηνών, γιατί έχει τα τροφεία. Από εκεί ξεκίνησε ο Μαυροπάνος. Είναι Αθηναίος. Είναι Αθηναίος, ναι. Ναι. Τώρα το πόσο Πετράκης τον ανακάλυψε στην ΚΑΠΑ 20, ναι, ναι. Το Απόλλωνα. Ναι. Κοίταξε, στην κηδεία του Γκέραρτ κλαίγανε. Και πραγματικά τώρα να πας σε κηδεία και να κλαίνε όλοι πραγματικά. Είναι μεγάλη η ιστορία. Δηλαδή, αφήνεις πίσω σου παρακαταθήκη, έτσι. Δεν έγινε ακόμα εκεί. Διανοείς το λαϊκό προσκύνημα στην Ελιά. Ναι. Το παιχνίδι προς τιμή, το αύριο είναι το λαϊκό προσκύνημα. Ναι, ναι, σήμερα ήταν το λαϊκό προσκύνημα, αύριο είναι η κηδεία. Αύριο είναι η κηδεία. Λέω ότι το να πεθάνει κάποιος και να κλαίνει πραγματικά στην κηδεία, και όχι ψεύτικα, γιατί το 90% είναι δημόσια σχέση. Κηδείες και να πηδήξουν τη χείρα. Ό,τι και αν είναι, και γριά να είναι, πάνε οι γέροι. Ναι, άμα είναι η χείρα, πάνε οι καλοθελητές που είναι νέοι. Έτσι δεν είναι, γιατρέ. Εγώ πάω σε εκατοντάδες κηδείες. Ναι. Σου αρέσουν αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα. Δεν πάω. Τι δεν πας. Δεν πάω, δηλαδή. Πού δεν πας. Ούτε σε κηδείς καθόλου, ούτε σε συγγενικό, ναι. Πρόσωπο θα βρω τρόπο να αποφύγω. Δεν, ναι, δεν, γιατί δεν πας. Το λόγο πες μας, πού δεν πας, ναι. Ο λόγος είναι, προτιμώ να πάω μια ξεκάρφωτη μέρα, να πάω να ανάψω ένα κεράκι, μα θέλω εκεί να τιμήσω τη μνήμη μόνος μου. Τι μνήμη, τι κεράκι, ρε. Ρε φίλε, όπως αισθάνομαι σου λέω, το να πάω εκεί σε ένα πράγμα το οποίο το θεωρώ, όπως λες και εσύ, μια δημόσια αυτή που δεν έχει να προσφέρει τίποτα γιατί ο άνθρωπος έχει φύγει. Ναι. Άμα το αισθάνεσαι, θα πάω στο συγκεκριμένο. Αυτό λέμε λοιπόν, στον, ναι. Γκέραρτ, και εδώ θα καταλήξω. Ο Γκέραρτ έβγαλε αρκετούς παίκτες. Ανέδειξε πάρα πολλούς παίκτες. Και θεωρείται κατά κάποιο τρόπο αναμορφωτής. Κάποιων παικτών, χωρίς μίζα. Έτσι δεν είναι, γιατρέ. Δεν έβγαζε μίζα. Ναι, ναι, ναι. Δεν, ναι. Έβγαζε μίζα. Γιατί αν έβγαζε μίζα δεν θα κλαίγανε στην πραγματικότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Γκέραρτ λοιπόν έβγαλε παίκτες. Πήρε τίτλο με ομάδα επαρχιακή και επίσης έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα η ομάδα του Όφη. Κοίταξε, σταθερά, ναι. Όφη, μια δεκαπενταετία. Σταθερή ομάδα εκεί μέσα στην οκτάδα, μέσα στην οκτάδα, σταθερή. Η πρώτη υπαρχιακή δύναμη ήταν για πολλά χρόνια. Ο, ναι. Γκέραρτ παρέλαβε τον Όφη εκτός οχτάδας το 84-85 με μια μέτρια ομάδα
Το 85-86 τερμάτισε δεύτερος. Ναι. Το 86-87 τερμάτισε τρίτος. Το 87-88 τερμάτισε έκτος. Γενικότερα ήταν μια ομάδα η οποία είχε πολύ καλές παρουσίες. Όχι εκτός πέμπτος μάλλον. Μην τον αδικό το 87-88. Ναι. Τη χρονιά που περιλάρισε το πρωτάθλημα. Και ήταν μια ομάδα η οποία ειδικά στο Γεντί Κουλέ δεν έχανε από κανέναν. Και έπαιζε και κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Σημαντικό για ομάδα κυβικών όφη να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Αυτό ακριβώς. Δεν φοβόταν κανέναν αντίπαλο. Ναι. Δεν έμπαινε να κλέψει παιχνίδι. Mm-hmm. Βέβαια είχε την τύχη να έχει έναν τεράστιο Νιόμπλια, να φέρει παίκτες όπως ο Βέρα, όπως ο Ίσης. Ναι, αλλά για να φέρει παίκτες ο Βέρα και ο Ίσης, και το σημαντικό για τον Όφη. Προετοίμαζε και για τον Παναθηναϊκό ποδοσφαιριστές. Ναι. Ναι. Αυτό ήταν σημαντικό. Ναι. Μην λέμε, να λέμε και τα θετικά της συνεργασίας του Παναθηναϊκού. Ναι. Τότε. 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 Mm-hmm. Και ήταν μια ομάδα που την εκτιμούσε όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος. Ναι. Το σεβόταν τον Όφη. Mm-hmm. Και μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα. Έχει και ευρωπαϊκές διακρίσεις, καλές προκρίσεις. Προκρίσει επί Ατλέτικο Μαδρίτης το 93-94. Έβγαλε Μαχλά, ο οποίος έκανε διεθνή καριέρα. Το κύπελο που σου πήρε. Φραντζέσκο. Το 86-87 δίκαιο το πήρε νομίζω αυτό το κύπελο. Γιατί? Συνολικά από ό,τι θυμάμαι ήταν μια ομάδα που έχει και ρυθμό, γιατί δεν είχε κάνει. Τότε ήταν η απεργία, αν θυμάσαι, και θα βάλουμε δύο quiz. Είχε αποκλείσει Παναθηναϊκό σαν Ηρακλή. Εκείνο το περίφημο 2-3. Βεσάκη Αναστασιάδη. Ναι. 0-0 το πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Λίγο πριν τις απεργίες έγιναν αυτά τα μάτς. Ναι. Ήταν η χρονιά που σώθηκε ο Άρης με τις απεργίες. Με τις απεργίες και έπεσε η δόξα δράμας. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, θέλω να βάλω ένα κουιζάκι το 86-87, όταν ήταν 27η αγωνιστική και ξεκίνησε η απεργία, σε ποια θέση βρισκόταν. Ούχ, τι τους βάζεις τώρα. Να δούμε τι θυμούνται οι ΠΑΟΚτσίδες. Τι τους βάζεις τώρα. Και άλλο ένα κουιζάκι για τους ΠΑΟΚτσίδες. Ποια σεζόν ο ΠΑΟΚ τερμάτισε κάτω από Ηρακλή, Άρη και Καλαμαριά. Μία ήταν αυτή η σεζόν. Μία και μοναδική. Δηλαδή από το 59-60 που γράφεις. Ήταν τέταρτη ομάδα στην πόλη. Ασπρόμαυροι είναι όλοι. Ήταν τέταρτη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Επί Πασόκ, ναι. Επί Πασόκ. Επί Πασόκ έγινε. Επί Πασόκ, ο Πάοκ ήταν τέταρτη ομάδα στην πόλη. Τον πέρασε και ο Ηρακλής και ο Άρης και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Απόλλων Πόντου. Ο Απόλλων Πόντου. Καλαμαριάς τώρα. Αυτό τότε. Εύκολο είναι αυτό. Ναι. Μπορεί να το βρείτε. Ψάξτε άμα θέλετε. Ναι. Κουιζάκι για Πάοκ. Άντε δεκαετία 90 να βοηθήσουμε κιόλα. Όχι. Όχι. Είπαμε. Επί Πασόκ είπαμε. Α, το Πασόκ ήταν και τη δεκαετία του 90. Καταρχήν ο Απόλλωνας από το 93 στο 2004 που ξανανέβηκε ήταν μια δεκαετία εκτός από την Ελλάδα. Ο Πάοκ είναι πιο παπανδρεϊκός, φίλε. Ο Πάοκ ήταν. Και ο κόσμος του. Πιο ανδρεϊκός, ναι. Πιο παπανδρεϊκός. Βαθύ Πασόκ ήταν. Με τον Βουλινό τότε που έκανε το σερί στο τέλος, δεν τερμάτισε και από τους τρεις πιο κάτω, ή όχι. Τώρα κουίζ βάζουμε τώρα. Κουίζ, ποια χρονιά ο Πάοκ τερμάτισε κάτω από Ηρακλή, Άρη και Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πολύ καλό. Τι έχει μείνει από Ευρώπη, η Γιουβέντους 2-0 καθάρισε σήμερα. Την Τωρίνο. Ναι. Προσπαθεί να παίξει με Ρόμβο τώρα. Ναι. Το πήγαινε το κάνει με την Ρώμα, έγιναν κάποιοι τραυματισμοί, γύρισε σε 3-5-2 σχηματισμό. Το κατά λάθος το βγήκε το 3-5-2. Παρά το γεγονός όμως, το μάτς το είδα. Παρά το γεγονός ότι γίνανε αλλαγές και του το γυρίζει σε 3-5-2 αναγκαστικά. Λόγω των τραυματισμών, γιατί είχε άλλο σχηματισμό. Και του βγαίνει το μάτς με το stopper scorer. Ο stopper δεν το βάλε. Τον Μπενάτια, ναι. Ο Μπενάτια, και μεγάλη εμφάνιση στη Σέσνη. Ναι. Και ένα Μπουφόν ο οποίος δεν πήγε να δώσει χαρακτήρα. Ο Μπουφόν κολοπεδαρίστηκα φέτος. Τι ταλαιπωρία ακόμα τόσο Μπουφόν, ρε. Ναι, σταμάτα τον ποδόσφαιρο. Τι ταλαιπωρία είναι. Ναι, 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 έφαγε τέλειες. 4 από τη Ρεάλ, καθιστός τώρα μέσα στην εστία Τάτρουγης. Ναι. Άντε, τέλειωνε πια και δεν κουράζει. Φτάνει πια, αηδία. Μόνο που δεν είναι. Γενάρη το 78 γεννημένο κλείνει τα 40 πλέον. Τι είναι αυτό τώρα. Γενάρη είναι το 78. 40 χρονών. Τόσο μπορεί να κάνει και προστάτη σε αυτή την ηλικία τώρα για μπάλα. Είναι έξτρα λόγια. Εντάξει. Τι εντάξει. Το σπέφτει κάτω και αποσυντίθεται να πω. Βέβαια. Ηλικία αυτή τώρα είσαι για. Πέφτεις κάτω και. Είδε σήμερα τον Κουρτουά τι έβγαλε. Στο δοκάρι εκεί που πήγε δοκάρι. Κουρτουά έκανε. Κουρτουά έκανε. Τρελή επέμβαση. Ο Κουρτουά με αυτό το ύψος για να κάνει τέτοια επέμβαση χαμηλά, καταλαβαίνεις πόσο γυμνασμένος είναι. Ένας θεματοφύλακας που είναι 2 μέτρα, πόσο είναι. Τεντώθηκε κυριολεκτικά στο έδαφος, έγινε ένα με το έδαφος. Ναι, από ένα δίμετρο θεματοφύλακα δεν περιμένεις χαμηλά τέτοια απόκρουση. Σε τέτοιο σούτ. Τα κορυφαία τέρματα είναι για μένα αυτή τη στιγμή. Για μένα νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τέρματος. Ο Όμπλακ της Ατλέτικο νομίζω ότι είναι καλύτερος. Λες, πιο γρήγορος είναι έξω, ε. Ναι, έχει είναι πιο γρήγορος. Όλα τα κύρια χαρακτηριστικά. Ο Κουρτουά δεν είναι τόσο γρήγορος έξω από την εστία. Στα πρώτα του 15 μέτρα. Να πούμε δηλαδή, κάτι για τον Πασχαλάκη που είναι στο 97. Είναι και αυτός γρήγορος ο Πασχαλάκης. Για τον Μπόι του. Για τον Μπόι του είναι εξαιρετικά γρήγορος. Και μην ξεχνάς ότι ο Κουρτουά παίζει με τρεις στόπερ. Ενώ ο Πασχαλάκης με τέσσερις, τετράδα. Παίζει με τετράδα και κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Και τι τετράδα, και είδυνα, ποιο μάτσα τον είδα που έκανε μια πολύ γρήγορη, τα γρήγορα 15 Πλατανιά. Μέτρα. Πλατανιά. Με τον Πλατανιά ο Πασχαλάκης
έδειξε αυτό που λέει ο γιατρός για τον πόη του με ακρηκτικότητα φοβερή. Έκανε τα πρώτα 15 μέτρα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και πρόλαβε κάθε τι πάσα. Δεν το περιμένεις από ένα τέτοιο κορμί. Ο Κουρτουά που είναι ανάλογος, έτσι, δεν το έχει αυτό. Όχι. Έτσι, δεν είναι. Γι' αυτό και παίζει και με τρία στόπερ. Βέβαια, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι τον βοήθησε πάρα πολύ το box, το kickbox το Πασχαλάκη. Δεν ξέρω τώρα αν προπονείται πλέον, κάνει έξτρα σάγκο κτλ. Αλλά η εκρηκτικότητά του ανάλογα το ύψος και το βάρος του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπράβο. Άλλο. Τι έχουμε. Πασχαλάκη στο μυαλό λίγο να το φοβάσει, είναι λίγο. Τι, γκούφι, ε. Έχει λίγο, κάποια λίγο μηνύματα μας ήταν λίγα βέβαια. Είναι λίγο γκούφι. Και εγώ τον φοβάμαι. Δηλαδή, όπως ο Χακόμπο ήταν τρομερός με προσόντα κτλ. Ο Χακόμπο ήταν φελός, ρε. Αλλά ήταν ψυχοπαθής ο Χακόμπο. Ήταν τερματάρα, αλλά ήταν ψυχοπαθής. Άλλο αυτό, ήταν και το τρολοκόμιο στα βουλευτά. Μας ρωτάνε φίλοι της Λάρισας πώς μπορεί η ομάδα να πάει το παιχνίδι να το διεκδικήσει από τον Ολυμπιακό. Πολύ απλά. Όχι με box to box. Όχι με box to box. Πολλά χαφ στον άξονα. Όπως έκανε τη ζημιά με τον Μπάουκ, η Λάρισα, με τον ίδιο τρόπο. Τρία στόπερ και τρία χαφ. Τσούκο, τσούκο, τσούκο και ό,τι βγει. 5-4-1, τρία στόπερ, τρία χαφ. Και ας τον Ολυμπιακό να φορτώνει. Προτιμάς το 5-4-1 ή το 5-3-2, δηλαδή με δύο εξτρέμ. Και ο Ολυμπιακός έχει δείξει φέτος ότι με κλειστές άμυνες δεν είναι εύκολα. Έχει δείξει φέτος. Δεν διασπάει εύκολα κλειστές άμυνες. Ας τον Ολυμπιακό. Άρα 5-3-2, όχι 5-4-1. 5-4-1. Και ένα γρήγορο μπροστά. Ποιο να βάλει, να μην βάλει δηλαδή βαρύ. Δηλαδή θα προτιμούσα αυτή τη στιγμή να παίξει σαν ψευτοεννιάρι ο Ντέλετιτς. Ναι. Ο οποίος είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης της ΑΕΛ. Να φορτώσει τον άξονα με ό,τι διαθέσιμο παίκτη έχει σε αυτή τη θέση. Και να χτυπήσει ανάμεσα στα στόπερ. Και να χτυπήσει ανάμεσα στα στόπερ του Ολυμπιακού. Πολύ καλό. Καλή σκέψη. Εγώ γκέλα δεν βλέπω πάντως. Εκεί αν γίνει κάποια γκέλα, ο Πανετολικός με την ΑΕΚ. Εκεί πιο πολύ δηλαδή μου το παιχνίδι. Μου βάζει υποψίες για μια γκέλα από τους μεγάλους. Η υποψήφια γκέλα σε αυτή την αγωνιστική όντως είναι το Αγνημίου. Ο Ατρόμητος το μεταξύ. Το βγάζουμε εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλει ο ίδιος. Στη Ριζούπολη πώς το βλέπεις το παιχνίδι από όλους Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος άμα κερδίσει στην έδρα του ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Στάσου. Και ΑΕΚ άμα πάρει αυτές τις νίκες. Ο Ατρόμητος θα έλεγα ότι πάει για πρωτάθλημα. Πραγματικά. Το κριτήριο για μένα ήταν το μάτς της Τούμπας. Δηλαδή, εάν έβαζε Μανούσο μέσα, όχι τα τραυματίας, ψέματα. Χατζησαΐα μέσα, Ουάρντα μέσα, Γιανούλη μέσα. Ναι. Αν πάει για πρωτάθλημα, ναι. Αυτούς θα τους βάλει στο Περιστέρι. Όχι, δεν θα τους βάλει. Όχι, γι' αυτό δεν θα πάει. Συμφωνία ή όχι. Δεν θα τους βάλει. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Δεν θα τους βάλει. Εντάξει. Γιατί αν τους βάλει, αυτοί θα λυσάξουν. Τι μιλήσει, δεν μιλήσει, αφού υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες. Φίλε, έχουν γίνει στο παρελθόν τέτοιες συμφωνίες. Το πιο ύποπτο μάτι της αγωνιστικής. Το παιχνίδι λοιπόν. Συγγνώμη λίγο. Το παιχνίδι. Το ότι ο Ατρόμητος δεν θα πάει για πρωτάθλημα. Δεν ήταν ότι δεν έβαλε να παίξουν ο πρόεδρος τον Ουάρντα, τον Χατζη Ισαΐα και τον, πώς τον λένε, και τον Γιαννούλη. Είναι το κακό στήσιμο, λες. Είναι το στήσιμο της ομάδος που για μένα, δηλαδή θελημένα να το έκανε, τέτοια βοήθεια δεν θα έδινε στον ΠΑΟ. Λοιπόν. Δηλαδή να βάλει τον Μανσόν από εξάρι στόπερ. Να έχει τον στόπερ δεξί back half. Και τον Κυβρακίδη αντί για δεξί back half αριστερά. Να τον έχει αριστερά. Δηλαδή μια κατάσταση, μια πεντάδα στην άμυνα με αραιή διάταξη. Οι τρεις στόπερ και οι δύο back πάρα πολύ ψηλά. Μια αφέλεια. Σαν του λέει έλα. Ήταν πολύ καλός ο Ατρόμητος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αλλά και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός απέναντι στον Ατρόμητο δίνοντας πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μια σχέση δηλαδή του δίνω και παίρνω. Η οποία είναι λογική σε αυτή τη ζωή. Είναι λογικό, λέγει. Γιατί κάνουμε προτάσεις για την αγωνιστική, για μένα το πιο ύποπτο για γκέλα παιχνίδι, όσον αφορά τη δυναμική των ομάδων, είναι το Πανιόνιος Κέρκυρα. Να εξηγήσω γιατί. Και είναι ένα μάτσο το οποίο είναι πολύ χαμηλή απόδοση το άσο, είναι στο 1,50. 1,50 χαμηλό, συμφωνώ. Χαμηλός είναι. Συμφωνώ. Εμείς είπαμε για τις μεγάλες ομάδες. Μιλάμε για όλη για την να αγωνιστική. Να σπάσει. Εσύ ναι, ναι. Σαν αποδόσεις σου λέει. Σαν αποδόσεις στο στοίχημα. Ναι. Αιτιολογώ. Πρώτο μάτς και όλοι θεωρητικά υπάρχει αυτό η επίδραση του καινούριου προπονητή. Γρηγορίου πέρασε καλά στην Κέρκυρα και είναι προπονητής του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος από τη φιλοσοφία των μεταγραφών φαίνεται ότι δεν διεκδικεί την πεντάδα. Οπότε η γκέλα είναι πάρα πολύ πιθανή σε αυτό το παιχνίδι. Για τον Πανιώνιο. Ναι. Δηλαδή ένα έκανε και άλλη γκέλα ο Πανιώνιος με ανατροπή στη Λεβαδιά. Αυτό δεν ξέρω αν το παίρνει σαν παράμετρο. Κοίταξε, ο Πανίνος μου δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει το να βγει η Ευρώπη. Τον ενδιαφέρει
να σώσει απλά την κατηγορία και εκεί τελειώνει οι φιλοδοξίες ναι, του. Ναι. Και γενικότερα όταν μια ομάδα έχει νοθρότητα και είναι και παραταμένη έτσι αποχή από τις αγωνιστικές δραστηριότητες, γιατί έχει τρεις εβδομάδες να παίξουν οι ομάδες ποδόσφαιρο, είναι πολύ πιθανό να γίνει η γκέλα. Δηλαδή τώρα 3 το μεσημέρι, φώτα, στη Νέα Σμύρνη, μετά από 3 εβδομάδες αγωνιστικής αποχής, ένα χ2 δεν μπορεί να κάτσει πολύ εύκολα. Ναι. Δηλαδή αν βλέπω κάποιο μάτς να στραβώνει μέσα στην αγωνιστική, είναι αυτό. Φώτα, ναι. Φώτα, το πρώτο μάτς της χρονιάς. Ας μην κάνω και αυτή την αγωνιστική τώρα, φώτα για νιού. Όχι, εγώ λέω να κατηρυχθούν αυτές οι γιορτές. Δηλαδή τα φώτα και του... Όχι ρε φίλε, σε όλο τον κόσμο γιορτές. Το θέμα είναι ότι στην Αγγλία έχουν παίξει τέταρτη αγωνιστική τώρα και η δική μας... Υπάρχουν πιο ξενέρωτες γιορτές ρε από τα φώτα. Μόνο οι γύφτοι βγαίνουν και μου, δεν τα κάνατε με τα τρίκυκλα ρε. Άλλο γιορτές, άλλο αργίες. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο φίλο 047 που απάντησε το quiz που βάλαμε. Ναι. Μπράβο σου. Ναι. Δεν θα πούμε βέβαια, θα το πούμε στο τέλος της εκπομπής. Να, να απαντήσω στον Αριανό τον 779. Φαλακρέ, εδώ και 2 μήνες λες για κακές σχέσεις Μυροφορίδη με Καρυπίδη. Αλλά ο Καρυπίδης ήδη είπε δημόσια ότι ο Μύρο θα είναι με Άρη και Σούπερ Λίγκα. Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν θα βγάλει τη χρονιά ο Μυροφορίδης. Άντε, γιατί. Πάντως, εγώ τουλάχιστον εσείς, μέχρι τώρα δημόσιες σχέσεις δεν έχω. Εσείς τώρα 779 οι Αριανοί, σαν πολλά μας τα έχετε πει για τα ρεπορτάζ. Άστε 20 χρόνια δικαιωθήκαμε τώρα. Επίτρεψέ μου που λέει και ο κόκκινος να ξέρω περισσότερα από όσα ξέρεις εσύ. Εντάξει, για μένα είναι δουλειά μου, για σένα μπορεί να είναι το παδιλίκι σου να πούμε. Δηλαδή μεταγραφές τώρα δεν θα γίνουν, αυτό είναι το συμπέρασμα. Τι μεταγραφές θα γίνουν. Τι για τον Άρη τώρα. Άμα υπάρχουν δανεικοί βεβαίως. Για δανεικούς λέμε. Τι μεταγραφές θα γίνουν, δηλαδή με τι, να πληρώσει ο Άρης παίκτες. Δανεικός να έρθει, τον Μπαστακόπουλο. Και ο Ατρόμητος έχει ακόμα μια περίπτωση δανεικού που έχει δουλέψει Μυροφορίδη. Ποιον? Τον Παύλο τον Κυριακίδη. Ναι. Βεβαίως. Δίνει προοπτικές, μια που Μπαργκά νομίζω είναι τραυματισμένος και στα extreme και ναι, στο back και στα half. Στα half θες, πολυθεσίτης. Θες. Είναι πολυθεσίτης. Για την κατηγορία είναι πολυτέλεια. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Δηλαδή, εγώ θα έπαιρνα τον Μπαστάκο. Να σου πω κάτι. Ναι. Η Τζόγλου μου μην και λένε ότι κάνουν εσωτερική μεταγραφή των Ανάκογλου. Ναι. Όχι, νομίζω πάντα σε Κυριακή. Για να ακούσω τι κάνει για την κατηγορία αυτή. Είναι soft. Είναι soft. Είναι soft. Τώρα, εφόσον δεν έχουμε δεκάρι, αν μπορέσει κάπως να βοηθήσει μόνο από εκεί, γιατί ελείψει άλλου παίκτη. Ο Στεφάνοβιτς τι κάνει, γιατί τον πήραμε από τα Τρικάλα. Ο Στεφάνοβιτς, εγώ τον είδα που τον έβαλε λίγο με τα Γιάννενα, το παλικάρι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μα δεν έχει και ρυθμό όμως, άμα δεν πάρει ρυθμό. Κάτι βλέπουν αίρεση για να μην τον βάζουν όμως. Τώρα δεν ξέρω. Και εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπος ευγνωσμένης αξίας υποτίθεται ήρθε. Και εγώ τον περίμενα φέτος ο Στεφάνοβιτς. Λοιπόν, θες μια αλήθεια. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Μυροφορίδης, τι παίκτες έχει φέρει, μπράβο. Ήταν αυτός ο οποίος δεν ήθελε να πούμε να έρθει. Πώς το λένε, ο Πλατέλας. Και ο Πλατέλας είναι μεταγραφή του Καρυπίδη. Και το έχουμε πει αυτό. Τον έφερε τσαμπουκά. Το έχουμε πει αυτό. Εάν πιάσει καμιά γαστρετερίτιδα, να πούμε, κανένα πυρετό, κάνα 2-3 εβδομάδες τον, πώς το λένε, τον Πλατέλα, εσείς γκολ, μάτς δεν παίρνετε. Έτσι φαίνεται. Εσείς μάτς δεν παίρνετε. Εγώ για τον Πλατέλα το είπα. Ναι. Όπως τον έπιασε η τρέλα και τον έφερε. Τότε ναι, ας πάει να φέρει και τον Μπαστακό έτσι. Ναι. Τι θα τον πει ο Μυροφορίδης. Παρετούμε γιατί έφερε τον Μπαστακό. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Ναι. Γούσταρα και τον έφερα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ακούγεται το Ρούνε της Βέρειας. Λογικό. Ναι. Είναι ο Ρούνε της Βέρειας. Ποιος είναι ο Ρούνε της Βέρειας. Ένας πολύ καλός έτσι ολλανδός. Νεαρός. Νεαρός. Ναι. Ο οποίος κάνει καλή σεζόν με τη Βέρεια. Τζάμπα. Φτηνός είναι. Τζάμπα. Ρούνε Βάνκεβαϊ. Ναι. Α, ο Βάκεβαϊ. Ακούγεται, εντάξει, λογικό. Τι είναι, center forward. Εσωτερική μεταγραφή θα είναι αυτή. Εννιάρη λέμε. Εννιάρη είναι, ναι. Εσωτερική μεταγραφή. Εντάξει. Εσωτερική μεταγραφή θα το δούμε στο Βέρεια Άρη σε 2-3 εβδομάδες ποτέ. 31 Ιανουαρίου Τετάρτη. Ωραία. 31 Ιανουαρίου Τετάρτη. Θα πάμε, θα πάω. Εγώ έχω και 11 Φεβρουαρίου Κυριακή Πανσεραϊκός Άρης. Από τώρα έχουμε κανονίσει τις εκδρομές του Άρη. Αυτή είναι παράδοση. Θα πάμε με τον γιατρό τα μάξι με τον BMW το δικό σου. Εγώ προτείνω τον γιατρό. Άλλη WTI. Γιατρού, ναι, το ταξίδι με τον γιατρού τα μάξι έχει μια άλλη γοητεία. Ακούγονται θόρυβοι, πλευρική άνεμη. Απλά θα το δούμε από διαφορετικές κρίσεις. Εσύ μας τρέχεις με 170, με αποστηρωμένοι είμαστε. Δηλαδή, τι να σου πω. Θες να έχεις ασπένς, ρε παιδί μου, το ταξίδι. Να έχει βροχή, να έχει καταρακτώδη βροχή, να έχει καλύκες ναι, μπροστά, ναι, να αυτό είναι. Έχει μέτρους οι ολοκαθαριστήρες ο γιατρός. Να μην καθαρίζει το τσάμι. Ναι. Κοίταξε, 300.000 χιλιόμετρα. Παραδοσιακά Γενάρη-Φλεβάρη γίνονται μπλόκα και σε είναι αγροτικός νόμος. Να έχει και μπλόκα θέλω. Τι μπλόκα. Να σταματάμε στα μπλόκα όπως είχαμε πάει πέρσι στην Κατερίνη, πρόπερσι, θυμάσαι που είχαμε δει το Γκαμπερίδη. Να πάμε και από τα χωριά. Δηλαδή να έχει και μπλόκα. Να κάνουμε και να σταματά τα μπλόκα και να μιλά και με του αγρότε. Παλιό βλαχιά να του βρει.
Αλήθεια, φέτος θα γίνουν μπλόκα. Θα το βάλουμε στο στοίχημα. Μαζί ήμασταν που έβριζα τους αγρότες. Και την ίδια μέρα. Μαζί ήμασταν. Αφού πήγαμε στην Κατρίνα, δούμε γυναικό πυρικό. Μπράβο. Και γίνονται τον μπλόκο. Και λέω, οχ, τώρα λέω τώρα. Και περνάμε και τζάμπα τα διόδια. Περνάμε τζάμπα τα διόδια. Είναι κάτι γουμάρια, κάτι ανθρωποφάγη εκεί στο. Στα Μάλγαρα. Στα Μάλγαρα. Ξέρεις, εκεί ο πολιτισμός στα Μάλγαρα πήγε το 2012. Ναι, είναι απολύτιστη. Ο εθνικός Μαλγάρων. Δηλαδή αυτοί μπορεί να τρώνε ακόμα ανθρώπους εκεί πέρα. Σούπα. Να σου πω. Υπάρχει ένα μάτς εθνικός Μαλγάρων Μεντ, στο οποίο θα πρέπει να ντρέπονται. Βέβαια στην Τούμπα δεν ήρθανε, στον Αλογέρο, γιατί είχε σοπάκι εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Κατηγορία. Αλφα Θεσσαλονίκης. Τοπικό. Τοπικό. Η εθνική ερασιτεχνική. Δεν θυμάμαι. Τέλη δεκαετία του 70. Και μάλιστα υπήρχε τέτοιο τραμπούκο και η αστυνομία έκανε την πάπια. Ως συνήθως η αστυνομία στα χωριά κάνει την πάπια. Δηλαδή πρώτα τους δέρνουν και μετά πάει η αστυνομία. Τους λέει μην έρθετε. Παιδιά, μην τους βαρέσετε πολύ, σας παρακαλώ. Αυτό το έχω δει εγώ στο. Πώς το λέγανε το μάτς εκείνο που έπεσε το ξύλο της Αλεπούς με την Νίκη Βόλου εδώ που είχε έρθει. Πώς τη λέγανε την ομάδα, ρε φίλε. Που προηγήθηκε. Τυραννός Κολχικού. Μπράβο. Μιλημένη αστυνομία στο Κολχικό το 93. Γκουερίνο προπονητής στο Κολχικό. Αλέκος Παπαδόπουλος, ο συγχωρεμένος, καλός προπονητής. Στην Νίκη Βόλου. Καλός προπονητής, ο συγχωρεμένος. Και με λέει ο Γκουερίνο, κοίτα, λέει τώρα τι θα γίνει. Λέω, τι θα γίνει, λέει. Θα πέσει το ξύλο της Αλεπούς. Πώς το λέω, ρε, θα γίνει. Είναι μιλημένη, λέει, η αστυνομία. Λέει, θα επέμβει, λέει, μετά. Εγώ, τι λέει, ρε. Βασικά κάνει τους όνικους, λέει, στο ξύλο στην Νίκη Βόλου. Oh. Στην Νίκη Βόλου είναι καλά παιδιά. Οπότε το βρωμόξυλο το θέλανε. Παντελής Μαγουλάς. Ναι, Παντελής Μαγουλάς, μαγκές και τα λοιπά. Έρχονται στο Κολχικό και εκεί είναι οι ανθρωποφάγοι εκεί. Την εποχή των Ινδιάνων. Πω. Αλλά το πήραν οι κερατάδες στο μάτς, οι Βολιώτες. 1-2. Ναι. Προηγήθηκε ο κεραυνός Κολχικού και 1-1. Μα φάγανε το ξύλο. Ανέβηκε η Νίκη Βόλου και τη σεζόν στη Β' Εθνική. Λέω, δεν θυμάμαι. Το λέω ότι πρέπει να έχει ανεβεί. Το λέω τον Γκουερίνο, πού να κάτσω, ρε, ναι, το λέω. Κάτσε έτσι ανάμεσα στους πάγκους, λέει, σίγουρα, λέει, μην πας κερκίδα, λέει, κάτσε εδώ. Έχω δει τα ματάκια μου. Στα Μάλγαρα που λες γυρνάμε, είναι κάτι ζαβουνοκέφαλοι, κάτι αρχοντόβλακοι, να πούμε, με κάτι κεφάλια, να. Όχ, λέω, θα με σιδερώσουν τώρα αυτοί. Θα με κάνουν, λέω, σαν τα πουκάμισα, να πούμε, ναι. Το κόκκινο φων βρίζανε. Εν τω μεταξύ, ο κόκκινο που του έκανε αφάντα, βρίζανε το κόκκινο. Πώ γίνεται αυτό, ρε, μπορεί να μου πει. Μπορεί να μου το ερμηνεύσει αυτό. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι ο κόσμο. Αυτό είναι αφένα κακό και στο τέλο να βρίζουν το κόκκινο. Στη Ξάνθη, αυτά που έχω πει εγώ για την Ξάνθη, μου λένε μην πα στην Ξάνθη, θα σε κάνουν μπαούλο. Πάμε στην Ξάνθη, ποιο βρίζανε. Το κόκκινο βρίζανε. Εντάξει. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, πώς να το ερμηνεύσεις. Είναι το εισιτήριο του κόσμου. Όταν κάποιος τα λέει και τα νιώθει, δεν υπάρχει υποκρισία πίσω από τα λόγια του, ναι, ή τη συμπεριφορά του. Ο κόσμος έχει κριτήριο, έχει ένστικτο, το καταλαβαίνει. Δηλαδή, αυτό που προσποιητά κάνει τον καλό σε όλους, δεν είναι δυνατό να είναι. Δηλαδή, τι λες, είναι πολύ καλύτερο να βγάζεις, ναι, αυθεντικά συναισθήματα παρά να προσπαθήσεις να είσαι με όλους καλός. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι... δεν το γουστάρουν, λες. Όχι. Ναι. Δηλαδή, σε φοβούνται περισσότερο όταν προσποιείς τον καλό. Δηλαδή, είναι σαν να βλέπεις Νεοδημοκράτη Παναθηναϊκό. Που λέει, εγώ θα σε σώσω από το κακό Πασόκ. Και από κάτω υπάρχει συνδικαλισμός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι, αν ναι, υπάρχουν λιγούρια, sorry για την έκφραση, ναι, ναι, νομίζω Νεοδημοκράτες είναι τα μεγαλύτερα. Λιγούρια. Καλά. Πώς το ερμηνεύεις αυτό. Η πείνα που είχαν το 4 όταν ήρθαν στην εξουσία μετά από 20 χρόνια. Δηλαδή σκέψου πόσα σκάνδαλα, βατοπέδια, Ρουσόπουλη, Ζαχαρέα, δηλαδή σκέψου αυτοί οι άνθρωποι διψούσαν να έχουν και αυτοί το κουτάλι να φάνε. Ναι, ήταν πεινασμένοι. Πεινασμένοι άνθρωποι. Για εξουσία, για εξουσία, για διαφθορά, ναι, για χίλια δυο. Ναι. Παπαγεωργόπουλη, τι έχουν βγει. Sorry, εντάξει, δεν... Κύριος. Ένα διανταρσία, τότε να σωθούμε. Θα ήθελες να σε ανιψιώσεις του Παπαγεωργόπουλου. Ναι. Γιατί να μην δεν Κύριος. Ανιψιός. Παιδιά δεν έχει. Δεν θα σε ανιψιός Παπαγεωργόπουλου. Καλή κληρονομιά. Να κοίταξε την κουφάλα του δέντρου. Δηλαδή σε ποιο δέντρο ο Παναθηναϊκός η ρητορική. Ναι. Εγώ θα σε σώσω τον κακό Ολυμπιακό. Εγώ. Είναι ίδιο ακριβώς. Γι' αυτό ταιριάζουν αυτές οι δύο κουλτούρες και έτσι συμπυκνώνονται σε μία. Νομίζω ότι είναι και πολύ Παναθηναϊκή Νεοδημοκράτη. Έχουμε διάλειμμα. Ωραία. Πάμε.
Όχι, δεν ωραία. Γραμμές κατευθείαν, μία η ώρα. Άνοιξε γραμμές, γιατρέ, για πες το νούμερο. Το κλασικό 90-90-90. 98-80-90 και 54-3-40. Ναι. Μου αρέσει που συντονιζόσαστε πάντως. Πάντα. Πάντα το κάνουμε. Ταυτόχρονα. Πάντα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, να πάμε στον πρώτο φίλο που είναι τώρα στη γραμμή. Να μην τον καθυστερήσουμε καθόλου με καθόλου. Καλημέρα, πρώτο κύριε. Πρώτο κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε, καλά. Καλά λέμε. Εσείς τι κάνετε? Καλά. Είχατε χθες εκπομπή? Τι μέρα ήταν χθες? Τρίτη. Ναι, είχαμε το βράδυ, δεν είχαμε. Με Βασίλη και Νικοσκούλικο. Δεν την είδα. Με τον Κινικοσκούλικο το Βασίλη. Ναι, 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 τον Κινικοσκούλικο. Α, είχατε. Ναι. Α, επειδή λέω ήταν δύο του μηνός, λέω μήπως είχατε άδεια. Άδεια παίρνουν εδώ ο Κανελάκης 10 μέρες, Κουλιανοί. γεμίζουν μπαταρίες. Εγώ τις μπαταρίες μου τις γεμίζω. Θέλω μια φορά το 15ήμερο να γεμίσω μια μπαταρία. Τη γεμίζω. Εντάξει. Είμαι ο τελευταίος που πήρε τηλέφωνο το 2017. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Ναι. Γι' αυτό μας μπήκε άσχημα το 2018. Πεθάναν τρεις. Πάει ο Γκέρατ, πάει ο Μητόσεβιτς. Και ο Δοξαράς. Πάει και ο Δοξαράς. Ο Δοξαράς. Εντάξει. Μεγάλο. Δευτεροκεντρικό ρολίστα. Ναι. Θα πεθάνουν. Κάτι όχι τριτορολίστα, αλλά ήταν καταπληκτικό συγγραφέα μετά το 70. Ναι. Ο Δοξαράς. Βέβαια. Άντε. Το ξέρει το Δοξαρά. Τι? Ναι. Δεν το ξέρω, όχι. Λοιπόν, φυσιογνωμικά θα σου πω ποιο είναι ο Δοξαράς. Φαντάζομαι ναι. το μαύρο γυαλούρο τον έχει δει, το υπάρχει και φιλότιμο. Ναι. Είναι ο άνθρωπο που είναι ο κύριο του σπιτιού εκεί που πέει ο μαύρο γυαλούρο. Με τη γυναίκα που δεν μπορούσε να γεννήσει την πλατανιά, αυτό είναι ο Δοξαράς. Με την ετοιμόγενη. Με την ετοιμόγενη. Αυτό είναι ο Δοξαράς. Αδύνατος μηταράς. Ναι. Νομίζω φυσιογνωμικά, αν θυμηθείς την ταινία, τον έχεις πιάσει. Αυτός δεν είχε παίξει και σε πολύ. Μπορεί. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτός δεν ήταν αραβωνιαστικός στη Ζώρα Βαλσάμι, στο ποιο χτυπάει την κουδούνα και ήταν ο βουτσάς πολιτής και δεν τον χώνευε. Ο Μύτης που τον έλεγε. Αυτός δεν ήταν. Αυτός ήταν. Ναι. Πρέπει, ναι. Ο Μύτης, ναι. Ναι, τέλος πάντων, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Πειραιά, φαντάζομαι. Και. Πώς? Πειραιά, όχι Βόλου και Μήνων κτλ. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλοί Ολυμπιακοί στην Ελλάδα. Αυτό είναι ο Ιωσίων. Είμαι Ολυμπιακός. Είμαι οπτοκράτορας. Ναι. Πόσους Ολυμπιακούς σε όλη την Ελλάδα θυμάστε? Άλλο quiz. Άλλο quiz. Πόσους Ολυμπιακούς? Ολυμπιακός Κιμήνων. Ολυμπιακός Λευκοσίας, Τερψιθέας. Ολυμπιακός Κοζάνης. Κοζάνης. Θα μας πείτε πόσους Ολυμπιακούς ξέρετε. Ναι. Πάμε λοιπόν. Ναι. Τέλος πάντων, την Κυριακή που παίζουμε τη Λάρισα. Ναι. Πιστεύω θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Δεν ναι. μπορεί να την κερδίσουμε έτσι εύκολα. Ναι, καλά, ναι. Και δεν βλέπω και μεταγραφές. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή. Πήραμε έναν Χατζησαφή τώρα. Τι θα τον κάνουμε αυτό? Τι παίζει αυτό βασικά? Θα σου πω. Αριστερό, εξτρέμ και μπακ. Θα κλείσει την τρύπα πόλη με τον Κούτρι εκεί. Αμυντικά δεν είναι καλό ο Χατζησαφή. Δηλαδή θα βγάλω τον Κούτρι, θα βάλω τον Χατζησαφή. Δεν νομίζω ότι ο Κούτρι είναι καλύτερο αμυντικά από τον Χατζησαφή. Επιθετικά είναι καλύτερο ο Χατζησαφή, δεν το συζητάμε καν. Ναι. Επιθετικά. Ναι, ναι, ναι. Μα αν έχει κάτι ο Κούτρι, ρε φίλε, το επιθετικό είναι. Ο Χατζησαφή είναι ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο είναι. Πιο ξηραφιά σέντρα και πιο. Πιο γρήγορο, πιο τεχνίτη. Ναι. Γίνεται καταστροφή και εσωτερικό, χαφ κλείνει. Να τον έχει βάλει στον Ολυμπιακό, φίλε. Άλλο πράγμα τώρα πάνει. Σκοράρει Ολυμπιακό. Να τον δούμε στον Ολυμπιακό. Το Λεβαδιακό. Να τον δούμε στον Ολυμπιακό. Άλλη φανέλα του Πανιωνίου, άλλη του Ολυμπιακού. Καλά, ναι, έχετε δίκιο. Σωστά, το ίδιο. Κοινή γλώσσα επικοινωνία με τον Ανσαριφάρτ. Ναι. Και αυτό παίζει ρόλο. Εντάξει τώρα, τι κοινή γλώσσα και για τον Ομάρ με τον Ελιονούση. Σκέψτε τώρα δύο παίχτε που μιλάνε ιρανικά. Ιρανικά. Ναι, μεταξύ τους πώς αντιλαμβάνονται τι λένε μεταξύ τους οι αντίπαλοι. Δεν πιάνουν τίποτα. Εντάξει. Είναι σημαντικό αυτό, μην το παραβλέπεις. Δεν διαφωνώ. Λεπτομέρεια είναι. Λεπτομέρεια είναι σημαντική. Είναι, ναι. Θα λείπει και ο Σισέ, δεν ξέρω αν το είδατε. Κοίταξε. Είναι τραυματία. Θα σου πω, επειδή έχω δει πάρα πολύ τη Λάρισα φέτος, την έχω δει τρεις φορές στο γήπεδό της. Είναι μια ομάδα η οποία πάει το παιχνίδι σε άναρχη μορφή. Δηλαδή προσπαθεί να μην υπάρχει τακτική συνέπεια από καμία από τις δύο ομάδες. Πολύ ξύλο. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί ο Διαμαντόπουλος. Δηλαδή στην πρώτη κλωτσιά που θα σου ρίξει η Λάρισα, εάν πειθαρχικά θα τιμωρήσει τους παίχτες της. Εάν δεις διαιτητή ο οποίος είναι ευαίσθητος στις κλωτσιές κτλ., αυτό είναι καλό σημάδι για τον Ολυμπιακό. Θα μείνει με 9 η Λάρισα μετά. Ναι, γι' αυτό λέω ότι στοιχηματικά σε αυτό το παιχνίδι
Anytime red card. Θα έχει ξύλο, θα έχει ξύλο. Θα έχει μα ξύλο, εκεί θα ναι, το πάει η Λάρισα, στη δύναμη, στο αντιποδόσφαιρο, μα δεν έχει την ποιότητα. Είναι χειρότερη ναι, ποιοτικά ομάδα του πρωταθλήματος σε επίπεδο παραγωγής φάσεων. Και δεν κάνει. Πλατανιά, αυτό είναι αυτό που λέμε. Και ναι. Πλατανιάς παίζει πιο δημιουργικό και... ποδόσφαιρο από τη Λάρισα. Τώρα τι περιμένεις, το Φατιό που... να κάνει παιχνίδι. Ναι. Και κάτι άλλο που δεν αναφέρατε. Ο Βέγκερ, μόλις πριν λίγα λεπτά, πριν μισή ώρα, δεν ξέρω πόσο, μίλησε για τον Μαυροπάνο. Ποιος, ο? Μα το αναφέραμε στην εκπομπή. Ο? Ο Βενγκέρ. Ο Βενγκέρ, ναι. Ναι, όχι, αναφέρατε ότι θα πάει, αλλά δεν είπατε τι ακριβώς είπε στις δηλώσεις του Βενγκέρ. Για πες μας. Ναι, αυτό λέω. Το διάβασα, αλλά δεν μπορούσα να μπω να το δω. Μήπως έχετε καμιά πληροφορία. Εγώ... Α, όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω αν θα δοθεί δανεικό στη Βέρντερ ή αν θα μείνει κατευθείαν στην Arsenal. Ό,τι, ναι, και, να κάτι... κάνει, ό,τι και να κάνει, ναι, θα οικονομήσει. Καλά, τον ήθελε και ο Ολυμπιακός αυτόν. Και η ΑΕΚ. Πρώτη ΑΕΚ τον ήθελε. Πρώτη ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι συναγωνίζεται σε ρευστότητα η ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Arsenal. Το να βγάλει 2,1 εκατομμύρια ευρώ η Arsenal για να τα πετάξει έτσι για ένα Μαυροπάνο. Μπορεί να τον πάρει η Arsenal και να τον στείλει 5 φορές δανεικό και να πάρει από 1 εκατομμύριο το χρόνο. Το παιδί. Μπορεί, ναι. 1,5, 1,200. Καταρχήν αυτή τη στιγμή εκτοξεύεται η αξία του στο χρηματιστήριο, να ξέρει. Με τη μία που πήγε στην Arsenal. Το καλό είναι ότι φεύγει από την Ελλάδα. Δεν πάει η Αθήνα του, την πέσουν εκεί. Δεν είναι και τόσο καλό. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει μια πιο ευρωπαϊκή διασκέδαση. Θα έχει μια άλλη κουλτούρα, δεν ξέρω. Ενώ στα Γιάννα με τις φοιτήτριες δεν είχε πιστεύει σε επιτυχίες ο Μαυρομπάνος. Αυτό ακριβώς. Ναι. Δεν είχε με τις φοιτήτριες παιχνιδάκια. Στα Γιάννα τώρα, λίγα γίνονται. Άλλο οι φοιτήτριες οι ανέραστες και άλλο οι άλλες που ρουφάνε το προστάτη και. Στο βγάζουν από τον αφαλό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οι φοιτήτριες είναι φοιτήτριες. Οι άλλες του τραβάνε το προστάτη και στο βγάζουν από τον αφαλό. Λέγε φίλε, ναι. Είχατε συνάντηση είδα αυτές τις μέρες, προχτές βασικά. Τι συνάντηση? Η παλιοπαρέα, εσύ, Μπουγάτσες. Με σένα κολόμπαρο κάτω στην παραλιακή. Ήταν ένας ο σεφ που είναι στο μαγαζί που δουλεύω, μου είπε, ήταν και αυτός εκεί πέρα, ο Παντελής. Ο σεφ? Ναι. Ο φίλος μας είναι Θεσσαλονικιός Ολυμπιακός, δεν είναι Ολυμπιακός που ήρθε εδώ πέρα για φοιτητή ή οτιδήποτε άλλο. Τι κάνει ο Μπουγκάτσας? Ο Μπουγκάτσας είναι κοντός, πάχινε κιόλας. Δύο φορές έγινε πιο κοντός τώρα. Χειρότερος από τον κόκκινο. Ηρέμησε. Βλέπει Άρη, πάει γήπεδο. Τον απειλήσαν οι σουπεράδες γιατί είχε πριν από 2-3 χρόνια. Πώς το λένε. Είχε κάτι απόψεις που δεν τις γουστάρανε, τον ορμήξανε. Τι είχε δηλαδή, τι δεν ξέρω, κάτι αυτά. Όταν ήταν η ομάδα με τον Πάολο Κάμπος. Ναι, ναι, ναι. Για το πώς διαχειριστάνε τον Άρη. Ναι, ναι, ναι. Που την ρίξανε γάμα εθνική και τα λοιπά. Είχε διαφωνίες. Είχε διαφωνήσει. Είχε διαφωνήσει. Αυτό που λέει, μια χάρη θέλω μόνο. Μια χάρη, αν μπορείς να την κάνεις. Για πες. Πάρε τον Μπουγάτσα σε μια εκπομπή, να κάνετε μαζί μια εκπομπή. Μόνο μια. Ρετρό. Μια ρετρό εκπομπή να πούμε. Θα ανέβει ο Άρης Αλφα Εθνική. Εσύ και ο Μπουγάτσας. Θα τους ξαναπεράσω από οντισιόν να δω μήπως χάσαν τη φόρμα τους. Δεν ξέρω. Τα λέμε, για χαρά. Για χαρά. Ο Δοξαράς ήταν ο χωριάτης που έλεγε ότι υπέγραφε για 70 μεροκάματα. Ναι, στο Μαυρογιανούρο. Δεν ήταν ο πατέρας, ήταν αυτός με τον πλατή. Ναι. Με τον πλατή που του είχε βάλει. Ναι, ναι. Φάγανε. Σωστά, ήταν ο φίλος του. Ο Κόκκινος είναι πρώτα πολιτικός και μετά παραγωγός. Βεριώτης, μηχανικός από λαϊκό δικαστήριο. Α, ο Βεριώτης. Φίλος μας. Ναι, ναι. Ναι, θα πάμε στην Βέρεια από 31 Γενάρη, το χάνουμε αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Εννοείται αυτό. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Σε είδα σούπερ στάρτ. Θέλω να σου πω κάτι για το Θανάση. Δεν κατάλαβα. Ξαναπάμε γιατί είναι άχρωμη η φωνή. Ναι. Λοιπόν, σε είδα για το στο Art σήμερα. Ναι. Που μιλούσε για το Θανάση Αλφαρτ λέει. Ναι. Όσον αφορά αυτό το θέμα, είσαι μεγάλο παγάρι, να ξέρεις. Γιατί δεν έχεις ιδέα, είσαι μυρωδιά. Ναι, για πες μας να μάθουμε εμείς. Πρώτα απ' όλα, το Θανάση Αλφαρτ λέει υπολογίζεται σε βάθος τριετίας, έτσι. Αυτό δεν το είπα. Αυτό δεν το είπα. Ωραία, δεν επισήμανε κάποια άλλα κριτήρια όμως, έτσι. Ναι, για πες. Και καταρχήν, πριν να αρχίσω να τεκμηριάσω την άποψή μου, θέλω να πω ότι το Financial Fair Play είναι, πιστεύω, μια βλακεία και μόνο τη UEFA. Γιατί δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ, ρε φίλε, δεν είπα ότι δεν είναι βλακεία. Εγώ που έκανα το λάθος. Άσε με να καταλήξω και μετά θα μου πει. Είδες καταρχήν φέτος τι έγινε με την Paris Saint-Germain και τον Neymar, έτσι. Ναι, πού κολλάει αυτό στον ΠΑΟΚ? Δεν κολλάει, απλά είναι όλη η εξέλιξη του Financial Fair Play. Που λες ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορεί να κάνει μεταγραφές, μην περιμένετε μεγάλα συμβόλαια, δεν έχει καμία σχέση αυτό που λες. Είσαι τελείως μυρωδιάς πάνω σε αυτό το θέμα. Σε περίπτωση που στον ΠΑΟΚ απογορευτεί κάτι τέτοιο, μπορεί πολύ εύκολα να φέρει οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή θέλει, έστω και δανεικό.
Έτσι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, φαίνεται. Από εκεί και πέρα. Έτσι πήγε ο Μπαπέ στην Paris Saint-Germain, ως δανεικός από τη Μονακό. Ναι, ναι. Για θέμα financial fair play. Όχι ο Νέιμαρ. Και δεν μου λέει, φίλε, ποιον δανεικό μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σφαίρα στο πόδι. Πολύποδα στο έντερο. Καρδιακό νόσημα. Τι παίχτη μπορεί να πάρει δανεικό, ας πούμε, ναι. Μα δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό και θέλω τα γάρι. Το δανεικό είναι εντελώς πλασματικό. Ναι. Καταλαβαίνεις, η μορφή δανεισμού είναι πλασματική. Είναι κάτι το οποίο αντικαταστάει. Ωραία, φίλε, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι η προσέγγιση μου σήμερα σε βάθος χρόνου θα βγει λάθος. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πουλήσει παίκτη. Όχι. Ναι, και θα κάνει μεταγραφές, ας πούμε, ακριβές. Ναι. Αυτό θες να πεις. Ναι. Δεν και άμα όχι, κάνει άλλες δύο αυξήσεις με το κουκεφαλαίο ο κύριος Σαββίδης, θα είναι στο OK, ας πούμε. Εντάξει. Πάντως όλο αυτό δίνει ένα πάσα στιγμή το άλοθη σου Σαββίδη. Άμα βαρεθεί εκεί το πήγα, πάρει. Εκεί το πήγα το θα θέμα. Σε πει ο Σαββίδης, έχω δεν μπορώ να κάνω, με αφήνω αυτό το financial fair play. Εκεί το πήγα. Αν τα πάρει στο κρανίο, ρε παιδί μου. Το φαινόμενο financial fair play συζητείται για ένα αρκετό διάστημα από τις φιλάθλους της ΑΕΚ, οι οποίοι είχαν παραμυθιαστεί από τον τύπο. Ξέρεις ποιο είναι το κριτήριο του financial fair play, τι λέει ο νόμος? Ότι δεν πρέπει να υπερβεί οι δαπάνες για μεταγραφές το 80% του υπάρχοντος budget. Ναι, αυτό είναι το FFP. Δηλαδή αν έχεις 50 εκατομμύρια ευρώ budget, πρέπει να κάνεις μέχρι 40 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές. Το καταλαβαίνω αυτό, απλά το θέμα είναι ότι μιλάμε για ποσά 45 εκατομμυρίων και άνω. Αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Τι budget δηλώνει ο ΠΑΟΚ επίσημο στην UEFA? Για φέτος. Ναι, γιατί πρέπει να δηλώσεις συνολικά το budget σου και έτσι προσαρμόζεται και στο financial fair play. Αν μπει στο transfer market, το budget του ΠΑΟΚ υπολογίζεται κάπου στα 20 με 25 εκατομμύρια. Το market value είναι εκεί. Δεν είναι το πραγματικό budget, το επίσημο. Το market value. Εκτιμώνται δηλαδή αυτή τη στιγμή οι παίχτες. Οι δανεικοί που πάνε. Όχι, οι δανεικοί είναι μηδενικό κόστος μεταγραφής. Θεωρητικά δεν πληρώνεις τίποτα για τη μεταγραφή. Γι' αυτό φαίνεται ότι δεν δίνεις τίποτα. Δεν υπάρχει δαπάνη. Οι δανεικοί που οι δικοί σου που πάνε. Ωραία, και για να φτάσω, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Εκείνο το οποίο δεν ήξερα είναι η δανεική η δική σου. Πόσους δανεικούς έχει ο ΠΑΟΚ? Δεν επηρεάζει το FFP αυτό. Αυτό δεν το επηρεάζει. Όχι, δανεικούς θα έχει ο ΠΑΟΚ σίγουρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να φτάσει στο σημείο για να σου απογορεύσουμε τις μεταγραφές, υπάρχει το Α στάδιο, το οποίο είναι η προειδοποίηση. Β είναι η επίβλεψη και Γ είναι το πρόστιμο. Ρε παιδάκι μου, αυτά είναι γνωστά. Άλλο σε ρωτάω εγώ. Είναι υγιές. Εσύ τώρα τα τελευταία τρία χρόνια όπου ο ΠΑΟΚ μπαίνει μέσα πόσα εκατομμύρια ευρώ, το θεωρείς επί σειρά ετών θα συνεχιστεί? Κοίταξε, προφανώς και δεν γίνεται να συνεχιστεί, γιατί ο Σαββίδης είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος κοιτάει όλες τις επιχειρήσεις να είναι υγιείς, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι θα βρει την άκρη σε αυτό το θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα, εμένα με νευρίασε πάρα πολύ που βγήκες και είπες αυτά τα πράγματα για κάποια άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν και θορυβήθηκε ο κόσμος. Εγώ πιστεύω, για έναν νεαπολίτη, ας πούμε, ή για κάποιον που μένει πού να σε πω τώρα, σε κανένα χωριό πάνω στην Κοζάνη. Ωραία. Δηλαδή, ας περάσει λοιπόν ένας χρόνος να ζούμε. Και θα δούμε με το financial fair play. Απλά αυτό για μένα προσωπικά που έκανε σήμερα ήταν παραπληροφόρηση. Mm. Α, έτσι το ερμηνεύεις εσύ. Ωραία. Έτσι το ερμηνεύω. Εντάξει. Με συγχωρείς αν σε προσβάλλω, αλλά αυτή είναι σκληρή αλήθεια. Γιατί να με προσβάλλεις, φίλε, κριτική μου κάνεις. Γιατί να με προσβάλλεις. Εντάξει, ναι, okay. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα να μου κάνεις κριτική. Τι είμαι εγώ σαν τον κόκκινο, σε πω κλείστον, είσαι ανεδής, είσαι αυτός. Καλά κάνεις και το λες. Λες ανοησίες. Εντάξει. Καλό βράδυ και να σε καλά. Άλλη χρονιά. Να σε καλά. Για χαρά. Να ξέρεις, το δικαστικό ρεπορτάζ μου είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν έχεις να κάνει με μαθηματικά, να πούμε, εκεί όντως. Όχι, πρέπει να μπεις κατευθείαν στο site του ΣΕΦΑ και να δεις την νομοθεσία. Το τι ακριβώς είναι το FFP. Όχι, γιατί μέσα... και στην ελληνική ομοσπονδία το έχει και στην ελληνική γλώσσα, δηλαδή δεν είναι κάτι δύσκολο. Ναι. Πάμε. Πάμε κόσμος. Μάλιστα, ναι. Στα νομικά είμαι ασύλληπτος, να ξέρεις. Στα νομικά. Έλα. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, τι έγινε. Καλά, φίλε, εσύ. Για να καταλάβεις τι πρωτάθλημα έχουμε, ρε φίλε. Τι έγινε. Λίγα χρόνια είχαμε τους δύο Βραζιλιάνους. Τι έπαθες, φίλε. Είχαμε τους δύο Βραζιλιάνους. Μ' ακούς, ρε. Γιατί να μείνεις ακούω, ρε. Είχε Ολυμπιακός, ρε φίλε, το Ριβάλλο και τον Τζοβάνι και τώρα έχει τον Ανσαριφάρη και τον Χατζησαφή, ρε φίλε. Φαντάσου τώρα. Ο άλλος πάει, παίρνει τον άλλον τον Ζεβεδαίο, να πούμε, το τραυματία
50 χρόνια τραυματία. Αζεβεδέο, 50 χρόνια τραυματία. Βραζιλιάνο, ρε φίλε, τώρα να λέμε. Τι να λέμε. Άσο Βραζιλιάνο τώρα, τι να λέμε. Τραυματία 4 χρόνια έχει να παίξει μπάλα. Τι να πούμε τώρα, ρε. Κάθε εποχή έχει τα δικά τη, φίλε. Κάποτε οι συνδικαλιστέ καίγαν το Μινιόν. Και τώρα παίρνουν 250 ευρώ το μήνα. Έχουμε πιάσει πάντα, ρε φίλε. Ρε φίλε, τυχαίο είναι ότι τα γήπεδα έχουν αδειάσει και ότι. Δηλαδή έχει 5-7 χιλιάδες κόσμο ένα γήπεδο και λες έχει κόσμο. Και τότε έλεγες ναι, είναι άδειο το γήπεδο την εποχή που λες. Άμα είχε 5-7 χιλιάδες. 5 χιλιάδες είχαν προπονήσει. Ακούστε λίγο. Έτσι. Ακούστε λίγο. Το αεροδρόμιο σε μεταγραφή. Το συνέστημα. Κοίταξε. Όχι, μισό λεπτό. Η άγνοια φέρνει συνέστημα. Η άγνοια. Εντάξει, ναι, όταν παλιά είχαμε τα σπορ του Βορρά τρεις φορές την εβδομάδα και μια εφημερίδα Θεσσαλονίκη Klein Mind με 20 σελίδες αθλητικά, πολύ καλές βέβαια, και η πληροφορία μας ήταν μέχρι εκεί, δεν είχαμε να δούμε μάτς στη τηλεόραση κανένα, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, η οπτική ήταν διαφορετική, ναι. Όσο πιο πολλά γνωρίζει τώρα, ένας οπαδός, να σου το πω και αλλιώς, μου λέει κάποια κοπέλα ότι ένας φίλος της σε έχει ραπτόπουλε μου ίνδαλμα. Α, λέω, μπράβο, τι βλάκας είναι αυτός. Περίμενε. Άκου λίγο, 10 δευτερόλεπτα. Ναι, ας τον λέω μια εβδομάδα να ζήσει μαζί μου σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι, να του φύγει, λέω, αυτό το... Όσο πιο πολλά γνωρίζεις για την ομάδα σου, για το λογιστήριό της, για τα παιχνίδια. Απομυθοποιείς πράγματα. Είμαστε σε μια περίοδο γενικά, πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, απομυθοποίησης και απομόνωσης στο Facebook και στο ίντερνετ. Περνάμε αυτή τη φάση τώρα. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Ναι. Ωραία. Και δεύτερο, τώρα, μιας που είναι και ο γιατρός εκεί πέρα, ναι, ήθελα να δικάνουμε αυτή την κουβέντα καιρό. Λες για τη Ρεάλ ότι φταίει ο Ζιντάν. Λέμε, και εγώ το λέω. Εσύ λες ξεκάθαρο ότι φταίει ο Ζιντάν όμως. Δεν φταίει μόνο ο Ζιντάν. Το λάθος, το μεγαλύτερο λάθος είναι του Πέρεθ, που τη δύναμη της Ρεάλ που ήταν το rotation, αποδυναμώθηκε το καλοκαίρι. Γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έπαιζε όλα τα μάτς. Έχει αποδυναμωθεί η Ρεάλ, έφυγε ο Πέπε, έχουν φάει όλοι το Λούκι δύο center back. Ο Μωράτα έφυγε. Έφυγε ο Μωράτα, φύγανε παίκτες όπως ο Χάμες Ροτρίγκες που παίζει μόνο στο πρωτάθλημα. Το ρωτέσιο στην Ρεάλ που ήταν η δύναμή της, φύγανε οι παίκτες, γιατί ξέρεις, εσύ λες ότι ήταν ωραία. Πες μου ποιες μεταγραφές ήρθαν στη Ρεάλ, άμα σου πω δεν ξέρεις, εγώ σου λέω. Πες μου ποιοι παίκτες ήρθαν. Δεν ξέρεις γιατί ήρθαν παίκτες οι οποίοι δεν είναι επίπεδου που ήταν του ο Πέπε και ο Χάμες. Ο Ζιντάν κρίνεται πώς κοουτσάρει. Πρώτον, πώς στείνει την ομάδα. Ναι, αλλά και παίζει ρόλο και στο θέμα προσπάθεια. Ποια είναι η διάταξή του. Ποια είναι η αποστάση της ομάδος του. Οι επιστροφές του. Τα ντουμπλαρίσματά του. Τα επιθετικά του. Η Ρεάλ δεν έχει το βάθος που είχε. Όχι, άλλο λέω εγώ. Ο Ζιντάν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι πολύ αφελής. Τον Απρίλιο τον έβγαζε στο καπέλο, ρε Σιραπτόπουλε, και μου έλεγε ότι έχει μέλλον. Πλάκα με κάνει τώρα. Τι θες να ψάξω την εκπομπή που έχει ο Βάλιο Κομμουνιστής. Εσύ έλεγε ότι έχει μέλλον και είναι φοβερός προπονητής. Και άλλαξε τη Ρεάλ. Πότε... Εσύ μου τα έλεγες αυτά. Εσύ μου τα έλεγες αυτά. Φίλε, η Ρεάλ έτσι όπως στείνεται, έτσι όπως είναι οι γραμμές της, έτσι όπως παίζει, έτσι όπως όταν χρειάζεται να τη βοηθήσει, δεν τη βοηθάει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακή, να ξέρεις. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακή. Έχει πιο ρηχό ρόστερ φέτος, αυτό είναι αλήθεια. Είναι άτυχη. Έχει πιο ρηχό ρόστερ και είναι και άτυχη, ρε παιδιά. Γιατί έχει τραυματιστεί ο Κρός, ο Μόντρις. Γιατί. Μόντρις, ο Κρός είναι τραυματίας. Ο Μόντρις το ίδιο. Δύο μήνες εκτός ήταν ο Μόντρις. Δηλαδή, με ξέρεις το Θεχούδο που ήρθε από την Πέτης. Ο Θεχούδο μπήκε στο rotation της Ρεάλ. Η μοναδική μεταγραφή της Ρεάλ από την Πέτης στο Θεχούδο μπήκε στο rotation της. Ποτέ όχι. Όχι. Γιατί δεν είναι μεταγραφική. Δεν είναι μοναδική μεταγραφή. Έφυγε ο Πέπε, ήρθε ο Βαγέχο. Ένας που παίζει στη Γερμανία, άμα ξέρεις, γιατρέ. Δεν ο Βαγέχο ήρθε πίσω με δανεισμό. Ήταν στην. Ναι. Δεν θυμάμαι πού ήταν. Στην Άιντραχτ. Έφυγε ο Μωράτα, ήρθε ο Μαγιοράλ. Δεν έπαιξε. Που ήταν στη Βόλσμπουργκ κι αυτός. Μπρόχα Μαγιοράλ, ναι, όντως. Αυτές δεν είναι μεταγραφές, είναι ιδανικοί που επέστρεψαν. Ναι. Στην ουσία είναι παίκτες όμως που αναπληρώσανε το κενό του Μωράτα, έτσι υποτίθεται. Γιατί δεν ήρθαν άλλοι παίκτες. Έφυγε ο Χάμες Ροντρίγκες, δεν ήρθε κάποιος. Ο Ασένσιο δεν πήρε όμως το ρόλο που θα έπρεπε να πάρει. Έλα, αυτό είναι ίσως να είναι λάθος του Ζιντάν αυτό. Δεν είπα ότι δεν φταίει μόνο ο Ζιντάν και ότι είναι προπονητάρα, εντάξει. Είπαμε. Είναι δύο χρόνια, δεν έχει αποδείξει τίποτα. Λούκας Βάσκεθ έχει ξεχαστεί. Ναι. Αλλά να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, εντάξει. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δηλαδή δεν γίνεται ότι μια μέρα να γίνει το άλλο. Έχει πάρει Champions League, έχει πάρει δύο σερί Champions League, κανένα άλλο δεν έχει καταφέρει αυτό. Δεν φυλάγεται, ρε φίλε, δεν φυλάγεται. Δεν, δηλαδή κερδίζει η ομάδα η αντίπαλη φάουλ. Δεν στα μαρκαρίσματα. Ας πω εγώ λεπτομέρειες. Δεν στα μαρκαρίσματα. Τα Champions League τα δύο είναι τυχαίο. Έχει πάρει δηλαδή 5 τρόπια φέτος από τα 6 που αγωνίστηκε. Ρε παιδάκι μου, ο Ζιντάν προπονητικά
δεν μας δείχνει ανωδική πορεία να πάει στα επίπεδα της εξέλιξης του ποδοσφαίρου. Αυτό μας δείχνει. Μας δείχνει μια πτωτική πορεία όσον αφορά τις σκέψεις του. Ακούμε. Ναι. Τις σκέψεις του πάνω στο ποδόσφαιρο, τις τακτικές του, τα στισήματά του, τα ντουμπλανίσματά του. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Μαρσέλο, για παράδειγμα, είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά είναι το δεκάρι του, κρυφά. Δεν τον ντουμπλάρει, δεν τον φυλάει, δεν τον προστατεύει. Τι να σου πω, θα φανεί αυτό, Κώστα, σε βάθος του χρόνου. Δεν μπορούμε να λέμε σε 5 μήνες για μένα ότι. Πάντως, το μάτς με την Παρή είναι το κριτήριο του Ζιντάν, αν θα κάνει την επαναφορά. Δηλαδή, αν περάσει την Παρίσι Ζερμέν η Ρεάλ, που είναι πολύ πιθανό. Γιατί έχει και τη στόφα και τη φανέλα. Και θα σου πω κάτι τελευταίο. Και το ρόστερ. Θα σου πω κάτι τελευταίο. Το Champions League είναι η μοναδική διοργάνωση που μπορεί να είναι. Θα σου πω και κάτι τελευταίο. Ποιο κύπελο τώρα. Έχεις δει. Όχι το κύπελο, τσεβλούτσου. Και εσύ και ο γιατρός και όλοι. Κάποιο μάτς της Ρεάλ που στράβωσε και το γύρισε ο Ζιντάν. Η Ρεάλ δεν είναι ομάδα τέτοια, ρε σύρα, αυτό που λέει. Δεν είναι ομάδα τέτοια. Α, τρεπτική. Η Ρεάλ είναι επιβληθή, ρε φίλε. Σε μάτς που έχει γίνει αυτό είναι κόντρα σε μεγάλες ομάδες, εντάξει. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι, να σου πω κάτι, εγώ δεν θέλω από το Ζιντάν. Τι να παίξει ο Ζιντάν. Δηλαδή τι να παίξει ο Ζιντάν, κλέψιμο και κυριαρχία θα παίξει, ρε φίλε. Και σου λέω είναι άτυχος φέτος. Και είναι άτυχος και έχει μικρό λάθος, γιατί ο Πέρεθ θέλει στην ουσία για τις μεταγραφές, που απογίνομαι στην ομάδα, δεν έχει ρωτήσει καθόλου. Δηλαδή άμα πάει στη Ρώμα ο Ζιντάν, άμα πάει στην Νάπολη ο Ζιντάν, στη Γιουβέντους, αν πάει σε μια ομάδα, πιστεύεις ότι με το υλικό που έχει αυτή η ομάδα θα πάει χειρότερα ή καλύτερα από τον υπάρχον προπονητή? Αν πάει στη City ο Ζιντάν, ας πούμε, αν πάει στη United το Ζιντάν. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ο Λούις Ενρίκε, μετά την Μπαρσελόνα Βίταξες που είχε πάει προπονητής, στη Ρώμα είχε πάει και το διώξανε. Ο γιατρός ξέρει. Τον είχε πάει και το διώξανε. Και είχε έρθει στην Μπαρσελόνα τώρα και έπαιξε μπαλάρα. Εντάξει, έκανε και καλή χρονιά στη Θέλτα. Δεν μπορείς να ξέρεις. Ναι, είχε κάνει μετά πολύ καλή. Δεν μπορείς να ξέρεις όμως ο κάθε προπονητής που θα πάει. Ωραία, γιατί και για σένα μπορεί να είναι κάποιος καλός προπονητής, θα πάει κάπου και να αποτύχει. Δεν είναι τα ίδια επίπεδα όλα. Δηλαδή, με τον Κόντε το βάζεις στο ίδιο επίπεδο. Με τον Κόντε όχι, γιατί ο Κόντε έχει φτιάξει μια καριέρα αυτό που λένε. Γιατί ήταν και στη Γιουβέντους, ήταν και στην Εθνική Ιταλία. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Για να το τελειώσουμε. Πιστεύεις τα επόμενα 5 χρόνια ο Ζιντάν θα έχει ανωδική πορεία σαν προπονητής, δηλαδή? Θα έχει ανωδική πορεία και εγώ πιστεύω θα πάει και στην Εθνική Γαλλία. Το θέμα είναι ο Ζιντάν να έχει αυτές τις ιδέες για το ποδόσφαιρο, δηλαδή να δημιουργεί νέες τακτικές, νέες προσεγγίσεις. Καταρχήν, γιατί ανωδική πορεία μπορούμε να μιλάμε? Χρόνια, για έναν προπονητή που έχει πάρει 2 συνεχόμενα Champions League. Έπιασε τόπο ο άνθρωπος. Μόνο καθόλου δεν μπορεί να παραμείνει. Το θέμα του είναι να παραμείνει. Να παραμείνει σε μια Ρεάλ, να παραμείνει. Να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, αυτό δεν είναι εύκολο. Όταν απότομα βρέθηκε προπονητή σε μια ομάδα και κατευθείαν πήρε Champions League. Οι απαιτήσει είναι αυτόματα top. Δεν μπορεί μετά. Είσαι καταδικασμένο να είσαι σε υψηλό επίπεδο. Ξαναλέω. Αυτό λέω για να τελειώνουμε. Έχει συμμετέχει 6 διοργανώσει, έχει πάρει τι 5. Ωραία. Τι θέλετε δηλαδή για να δική απορία? Πάντως, ποια ποδοσφαιρική κοινοτομία παρουσίασε? Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Τι θέλετε, φίλιο. Κάθε χρόνο να τα παίρνει όλα, κάθε χρόνο δηλαδή πρέπει να τα παίρνει όλα για να αποδείξει τι. Δηλαδή ήρθε και ο Μπενίτεθ, Να ρωτήσω κάτι το φίλο. Ήταν. Ποια ποδοσφαιρική κοινοτομία ο Ζιντάν στην προπονητική του καριέρα μας έχει φέρει? Δεν άκουσα. Ποια ποδοσφαιρική κοινοτομία μας έχει φέρει ο Ζιντάν στην προπονητική του θητεία? Κοίταξε, εγώ η Ρεάλ την μπάλα που παίζει σε θέματα επιθέσεων. Εγώ δεν την έχω ξαναδεί. Πρέπει να εξαιρέσει τον Γκουαρδιόλα με εκείνη την Μπαρσελόνα που είχε δημιουργήσει τότε. Ο Γκουαρδιόλα δημιούργησε. Ποιο άλλο προπονητή έχει δημιουργήσει? Ο Γκουαρδιόλα. Ποδοσφαιρική καινοτομία. Ο Γκουαρδιόλα μα γέμισε. Διαχειριστή αστέρων θέλει να είσαι στη Ρεάλ, φίλε. Τι ποδοσφαιρική καινοτομία να κάνει? Αυτό που λέμε. Διαχειριστή αστέρων πρέπει να είσαι. Ο Ζιντάν ξέρει τι έκανε. Ο Ζιντάν ξέρει τι έφερε. Ότι έφερε σεβασμό στα αποδυτήρια. Γιατί ήταν όλοι ντίβε όταν ήταν ο Μπενίτερ. Το ένα πράγμα το πιο σημαντικό που έφερε. Είναι αυτό που λέει ο... Δεν το έφερε σαν προπονητή, το έφερε σαν Ζιντάν παίκτη. Σαν προσωπικότητα. Σαν προσωπικότητα. Έτσι, έτσι, έτσι. Το σέβονται, είναι Ζιντάν. Είναι σεβαστός, γιατί ήταν παιχταράς, είναι παιδαράς, είναι ωραίος άντρας, είναι δυνατό παιδί. Μόνο τα ονόματα να βάλει. Έχει προσωπικότητα, αλλά προπονητής ακόμα. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Δεν σου είπα, δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν το ξέρουμε. Εντάξει, σίγουρα 2 χρόνια είναι ακόμα που παίζει, που είναι σε αυτό το επίπεδο. Αλλά δεν μπορεί να το παιδώνει, αυτό σου ξαναλέω. Δεν μπορεί να σε παιδώνει σε 5 μήνες. Να το ισοπεδώνεις έτσι. Μπορεί να είναι μια κακή σεζόν φέτος. Οκ, okay, τον βλέπουμε. Εντάξει. Τον βλέπουμε. Ευχαριστώ, bye. Δηλαδή βλέπεις ο Γκουαρδιόλα έφερε το False 9, το ψευτο 9, και τώρα στη City ο Γκουαρδιόλα ναι. Έφερε το False 9, το ψευτο 9 με το Messi,
Και τώρα στη City με το 4-4-1 αφήνει το false 8, το ψευτοοχτάρι που λέω εγώ. Ναι. Που δεν είναι ούτε καθαρό οχτάρι, ούτε extreme ούτε επιθετικός. Δεν ξέρει τι είναι πραγματικά. Δηλαδή ο άνθρωπος γεννά ποδοσφαιρικές ιδέες. Ναι. Δημιουργεί νέες θέσεις, νέες τακτικές. Ναι, ναι. Ναι. Καλύτερες προπονήσεις. Δηλαδή δουλεύει επιστημονικά άνθρωπος. Ο Ζιντάν τι έκανε, μια διαχείριση και ένα rotation. Ναι. Αυτό μπορεί να το κάνει και ο Ματζουράκης που πήρε πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Ναι. Πάμε. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, κύριε Κώστα. Έλα. Καλά είναι ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Ήταν στο Περού. Φυσικά δεν ήταν στο πούλμα που σκοτώθηκαν οι 50. Τον έπαιρνα τηλέφωνο το Βόδι, δεν το σήκωνε το τηλέφωνο και ανησύχησα κι εγώ. Αυτό το έμαθες με τους 50. Το έμαθα και φοβήθηκα κι εγώ γιατί τον έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Αλλά τελικά είναι καλά, γύρισε σήμερα και ευχαριστήθηκε πολύ που ανησυχήσαμε. Του είπα ανησύχησε και ο κύριος Κώστας, δε κάθαρμα. Πήρα και το Συρίγο και μου είπε ο Συρίγος ότι τον πέτυχα, λέει, στην Αθήνα στο αεροδρόμιο. Εντάξει. Δεν θα ανησυχήσουμε, ρε παιδί μου. Φυσικά, ο Νίκος είναι αγαπημένος μας φίλος, βέβαια. Μα... Δεν είναι αυτό, εγώ είδα και το πούλμα που ήταν στη Χαράδρα, παιδί μου. Ναι. Και αναστατώθηκα. Έτσι. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, έχουμε τώρα μία τάση τώρα να συγκρίνουμε προπονητάς οι οποίοι κάνουν αποτυχημένη πορεία 2-3 μήνες και να τους φάβουμε. Ναι. Δηλαδή, τώρα... Γυρνά και λέει ο φίλος μου Αλέφαντος, για τον Αντσελότη τρώει μακαρόνια με κυμά που πήρε 3 πρωταθλήματα Ευρώπης με διαφορετικές ομάδες. Πήγε ο Αλέφαντος μαθητής και δεν κατάλαβε, ας πούμε, και κάθισε ένα μήνα και δεν πήρε τίποτα, λέει. Το τευτέρι του τόσκησε, τζάμπα τα λεφτά, λέει. Αυτό μας είπε. Για ποιον? πήγε στον Αντσελότη ένα μήνα και δεν είδε ούτε προπόνηση. Ναι. Δεν είδε καινοτομίες, δεν είδε τακτική, δεν είδε προπόνηση. Είδε ότι έχει καλή σχέση με τους παίκτες και είναι διαχειριστής προσωπικότητα. Σαν τον Παναγούλη ένα πράγμα. Ναι. Πήρε με 3 διαφορετικές ομάδες πρωτάθλημα Ευρώπης, Νέα Υόρκη. Ναι, αλλά ο Αλέφαντος, σαν μαθητής εκεί που πήγε. Κατηγορούσε και τον Ιλόφσκι χωρίς να τον έχει βγει. Κάτσε, ποιες ομάδες ο Αντσελότη πήρε Champions League? Μίλαν, Ρεάλ και ποια είναι τρίτη? Και ακόμα μία, τρεις είναι, δεν τη σημαίνει. Σίγουρα. Και αυτό χάρισμα είναι να μπορείς να εμπνέεις τους παίχτες και να παίζουν μπάλα. Είναι και αυτό χάρισμα. Για μένα το μισό ταλέντο ενός προπονητή, εκτός από την τακτική, είναι το επικοινωνιακό, να κρατάει καλά τα αποδυτήρια, να έχει καλές σχέσεις, να εμπνέει τους παίχτες του, να εμπνέει σεβασμό. Αυτό για μένα το μισό, το 50% και το άλλο 50% είναι τακτική. Ναι. Εμένα αναφερθήκατε σε τερματοφύλακες εδώ στους σύγχρονους. Εμένα μου αρέσει και ο Ντεχέα. Ναι. Δεν τον αναφέρατε. Τη Ρεάλ δεν μας αρέσει. Ο Σωσίας του γιατρού. Ο Ναβάς. Ο Ναβάς, κοντός. Εντάξει, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Είναι ο τυπικός Λατινοαμερικάνος τερματοφύλακας. Καταρχήν δεν γεμίζει εστία. Δηλαδή, άμα γίνει σέντρα, λες θα τον πάρουν παραμάζωμα, τον βάλουμε στην εστία. Απλά επειδή είναι πιο μικρό στο δέμα, κάνει πιο εντυπωσιακές αποκρούσεις. Επειδή είναι αναγκασμένος να κοιτάξει. Είναι πιο εντυπωσιακές επεμβάσεις. Εγώ διαχρονικά πάντως, με τα πολεμικά. Ναι. Ξένοι τερματοφύλακες για μένα είναι πρώτος ο Γιασίν. Δέψτε τον οποίο είδα. Τον είδες, στο Καραϊσκάκι. Τον είδες. Με την Εθνική Ρωσία. Ναι. Χάσαμε 1-4. Εθνική Σοβιετική Ένωση. Ναι. Ο Γιασίν, ο Γκόρντον Μπάνκς δεύτερος και ο Μάγκερ τρίτος. Νομίζω ότι τον έχουμε δει και δυστυχώς είναι τραυματίας. Στο Καραϊσκάκι χάσαμε 1-4 από τη Γερμανία. Ποιος είναι τραυματίας? Είναι ο Νόιερ, ο Μάνουελ Νόιερ. Έδινε για εδώ και ένα χρόνο τραυματίας και τον έχουμε ξεχάσει. Ναι. Είναι ότι πιο πλήρες πακέτο έχουμε δει στους τερματοφύλακες που έχει δει. Τερματοφύλακες παλιοί, δυστυχώς. Τον έχουν... Τζοβ δεν τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση, βλέπω, ε. Τον έχω. Τον έχεις. Βεβαίως. Τον Αλμπερτόζη. Όχι. 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 Ο Αλμπερτόζη, όταν έπαιξε, ήταν άλλος να παίξει. Ναι. Μου διαφεύγει τώρα. Ναι. Και χρησιμοποιήθηκε αυτός. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Αλλά από Έλληνες, εγώ τον Νίκο τον Χρυσίδη, αν και δεν είχε σωματικά προσόντα. Καθόλου σωματικά προσόντα. Τον έχω τον κορυφαίο. Καθόλου σωματικά προσόντα. Όχι. Τον έχω τον κορυφαίο. Ναι. Αλλά
τερματοφύλακης. Νομίζω ότι ο Ματζίδης ο Ηλίας διαχρονικά είναι ότι καλύτερο σε αυτή τη θέση. Στο μετέχμιο. Εκεί που άλλαξε ο κανονισμός. Φίλε, Νικοπολίδης. Ο Ματζίδης έπαιζε με την μπάλα χαμηλά, ήταν ο μοναδικός που έπαιζε και λίπερο. Τερματοφύλακης που είδα για μια πενταετία σύγχρονος τερματοφύλακας καλός που έπαιζε πολύ καλά έξω από τα δοκάρια ήταν και ο Ηλίας ο Ατματζίδης. Αυτό είπα, ο Ατματζίδης, ήταν για μένα ο καλύτερος. Ο Ηλίας ο Ατματζίδης. Να σου πω κάτι, παλιά τερματοφύλακες, το μισό παιχνίδι το βγάζανε με αλλαγές με τους ποδοσφαιριστές, με τα χέρια, με τα πόδια. Δηλαδή έτρωγες πολύ χρόνο. Ήταν πολύ κουραστικό. Γιατρέ, μιλώντας εγώ εδώ στην Κατερινόσκαλα με τον Μασάβη, τον παλιό τερματοφύλακα της Βέρεια, που προπονούσε τον Δέλιο και τον Ατματζίδη, μου έλεγε σε σωματικά προσόντα, νομίζω πέρασε και από τον Άριο Δέλιο. Αριανός. Σε σωματικά προσόντα υπερέχει κατά πολύ ο Δέλιος. Ο Δέλιος είχε φοβερά προσόντα σωματικά. Αλλά ο άλλος θα γίνει πολύ μεγαλύτερος. Τερματοφύλακας. Όταν παίζα στους πόντους Βέρειας αναφέρεις. Ναι. Αλλά εγώ, αυτό που είδαν τα μάτια μου, κάτω από τα δοκάρια, γιατί έξω από τα δοκάρια υστερούσε πολύ, ήταν ο Δρανδάκης του Πιερικού. Έχω δει παιχνίδι στη Λεωφόρο, 16 διεθνείς, τότε 16 ήταν, 16 διεθνείς, ο αίτητος ο Παναθηναϊκός που πήρε πρωτάθλημα, με Μπόμπεκ προπονητή, 0-0 μέσα στη Λεωφόρο, ρε παιδιά, δεν γίνεται να κάνεις 30 αποκρούσεις σε παιχνίδι. Και μέσα στο Βόλο, με Μποτίνο Συνετόπουλο, ο Βόλος. Τελευταία ερώτηση. Έπρεπε να χάσουμε 10-2 και κερδίσαμε 0-2. Ο Κωνσταντίνου που ήταν πιο κοντός από τον Χριστίδη, πώς έπαιξε. Ο Κωνσταντίνου. Ο Βασίλης που ήταν 1,73. Ναι, καλό τερματοφύλακας. Καταρχάς έπαιζε μπάσκετ αυτός. Ήταν, ήταν playmaker. Αλλά αυτός όμως δεν είχε την διορατικότητα του Χρυσίδη. Ναι. Δεν είχε τη διορατικότητα του Χρυσίδη. Καταρχάς ο Χρυσίδης έπαιζε μεταξύ μπέναλτι και μεγάλης περιοχής πάντοτε. Και κατήφθηνε όλη την άμυνα όπως πρώτος το έκανε αυτό ο Κώστας ο Καραπατής, ο φίλος μου. Στα 88 του ο Καραπατής σήμερα. Ήρθε εδώ ο Καραπατής 80 χρονών και έτσι πως καθόταν στο κάθισμα σηκώνει το αριστερό το πόδι και ακουμπάει το πόδι στο αυτί. Τρελός. Κλείσε. 80... Α, καλά. Τρελός. Καλά. Τρελός. Πάμε επόμενος. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν. Είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζεμένοι για τα γενέθλια του νέου μεγάλου ρεπόρτερ της Θεσσαλονίκης. Ποιος είναι αυτός? Δεν μπορώ να σου πω το όνομά του. Ένα μόνο σου λέω, μένει Νικόπολη και σε λίγα χρόνια θα σου πάει τη θέση. Σε λίγα χρόνια θα έχω πεθάνει, ρε. Τι θέση να με φάω? Όχι ρε Κωστή, ρε. Λοιπόν, ένα πράγμα τελευταίο να πω. Πανάθα μόνο. Περαστικά σου. Επόμενη γραμμή. Στην Νικόπολη το μόνο που μπορεί να κάνει μου φάει κανένα μάξι. Τι θες δύσκολα μου τη φάει. Καλημέρα. Αρθεί από την Νικόπολη να κλέψει κανένα μάξι. Ναι. Έλα φίλε. Έλα ράπ, εγώ είμαι. Έλα φίλε, ναι. Ναι, χαιρετώ όλη την παρέα. Καπτόπουλε. Μάλιστα. Μία ερώτηση θέλω να σχολιάσεις. Ναι. Με είπε ένας που έπαιζε εγώ αεραστεχνικά μπαλά και με είπε ένας προποντής κάτι και θα ήθελα τη γνώμη σου γι' αυτό. Τι σε είπε? Ότι στόπερ. Μεταγραφή παίρνει μόνο ο στόπερ που βάζει γκολ. Όχι μόνο, πιο εύκολα. Για το Μαυροπάνο βασικά. Ναι, για το Μαυροπάνο σου. Επειδή έχει κάνει 3 γκολ. Όχι, αυτό μου το έχει πει πολύ πιο παλιά. Μπορούμε να θυμηθούμε, μπορούμε να θυμηθούμε στη μισή ώρα που μας μένει σε Ελλάδα και Ευρώπη στόπερ που σκοράραν και σκοράρουν. Ντεσαγή θυμάμαι ένα με τη μία. Είχε, ωραία ερώτηση είναι αυτή. Από τα παλιά τα χρόνια με τα σημερινά Ευρώπη και Ελλάδα. Στόπερ που σκοράραν. Ο Κούμαν τα πέναλτι. Ο Κούμαν δεν ήταν στόπερ. Χάφ ήταν. Χάφ ήταν ο Κούμαν. Χάφ ήταν. Ναι. Καλά στόπερ προπονητής. Ο Μαλντίνι ήταν. Εγώ θα βάλω 50 ευρώ στο Πάο Κλεβαδιά σκόρερ το Βαρέλα. Κάποια στιγμή θα την πιάσει καλά την κεφαλιά. Ναι.
κάποια στιγμή. Το γυροφέρνει να πούμε τώρα. Ναι. Αν το δίνει 40 μονάδες, ένα μάτσο Βαρέλα θα κάνει ένα γκολ. 40 δεν το δίνει anytime, θα το δίνει πρώτο γκολ. Ξεχνάμε το μέτρη του είδους, τον κορυφαίο στόπερ σε σκοράρισμα, τον Σέρχιο Ράμος της Ρεάλ. Ναι. Πολλά γκολ. Εξελασπώσει πολλές φορές. Πολλές φορές. Βέβαια. Πολύ ωραία ερώτηση. Να γίνει το Champions League στην αχώρια. Πολύ ωραία. Έχει δίκιο ο φίλος. Έχει δίκιο. Στόπερ που σκοράρει. Ένα αυτό. Ναι. Και το άλλο είναι ότι με είπε ότι το πρωτάθλημα σε μεγάλο βαθμό το παίρνει ο πάγκος. Δηλαδή οι αλλαγές που παίρνουν είναι εισάξιες με αυτούς που παίζουν. Δεν είναι απόλυτο, αλλά σίγουρα ο πάγκος παίζει σοβαρό ρόλο. Οι παίκτες που θα βγουν από πίσω. Βέβαια δεν σου είπε, ότι αυτοί που έρχονται από πίσω και σου παίρνουν το μάτς είναι δύσκολο μετά που, ότι όταν δεν τους ξεκινήσεις ποια θα είναι η σχέση σου και πώς θα τους παραμυθιάσεις. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πρωτάθλημα και από τον πάγκο ερχόταν ο Λισαντέμπε. Ο Λισαντέμπε τον έψινε ο προπονητής, κάτσε στον πάγκο και βγες. Οκ. Είναι φοβερό. Ωραία στα είπε ο προπονητής του Ρέας Τεχνικού. Έχει δίκιο. Και ένα στο γιατρό, γιατρέ, ξέρεις τι θέλω να σχολιάσεις. Ναι, ακούω. Που ένα προπονητή που πιστεύω εγώ θα γράψει ιστορία. Τον Τεντέσκο της Σάλκε, το 32χρονο. Έχεις γνώμη? Κοίταξε, η Σάλκε φέτος είναι πολύ ικανοποιητική εικόνα της. Παρακολουθώ γερμανικό ποδόσφαιρο ανελιπώς. Στηρίζεται πολύ πάνω στον Γκορέτσκα. Τώρα που ο Γκορέτσκα έχει τραυματισμούς και δεν ήταν μέσα, λίγο το χασε. Εντάξει, καλός προπονητής όμως ο Τεντέσκο. Όχι, ξέρεις τι με τη γενιά. Είναι πολύ καλό στο κουτσάρισμα, δηλαδή. Έχει γυρίσει πολλά μάτς με τη Σάλκε και δεν παρατάει τα παιχνίδια εύκολα. Το 4-4 θες με την Ντόρτμουντ, το 2-2 με την Άιντραχτ. Είναι καλός προπονητής ο Τεντέσκο, μου αρέσει και εμένα. Και το ζει κιόλα πάρα πολύ έντονα. Εντάξει, είναι μια πολύ ωραία φιγούρα και ευχάριστα να βλέπεις τα μάτια της Σάλκε φέτος. Πολύ ευχάριστα. Για τον Γκορέτσκα, ρε γιατρέ, λένε ότι έχει κλείσει ήδη στην Μπάγερ. Γι' αυτό, γιατί το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιό του και χάνει πολλά εκατομμύρια. Τον Άγγελσμαν, πρόσεξε. Αυτοί ήταν μαζί σου, ήταν συμμαθητές, ίδιο ναι. Τέτοιο. Ναι. Και ο Βολφσκάρδης μου αρέσει εμένα από τη Γερμανία. Γενικότερα η Γερμανία προωθεί τους νεαρούς προπονητές. Μ' αρέσει αυτό. Είναι στην Ελλάδα, 30-32 χρόνια προπονητή. Πού να... Είναι, ο Γιώργος Πετράκη. Ο Γιώργος Πετράκη στο Κεσαμικό κάνει εξαιρετική δουλειά. 29. Πολύ καλός. Μακάρι. Η πιο γυμνασμένη ομάδα και με διάθεση προσφορά. Εγώ τουλάχιστον στο Χαρελά που ήμουνα ήταν πραγματικά η πιο γυμνασμένη ομάδα που. Θα τους προσέξουμε λίγο τα παιδιά αυτά λιγάκι εμείς. Θα τους προωθήσουμε κιόλας. Προσέξουμε λίγο, ναι. Ο προπονητής 32 και ο Νάλτο ο παίχτης 35. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γι' αυτό που λες, ρε παιδί μου. Δεν είναι ηλικία απαραίτητο για να εμπνέει κάποιο προπονητή σεβασμό. Είναι θέμα το τι ιδέες για το ποδόσφαιρο έχει, πώς αξιοποιεί τον κάθε παίχτη. Από τον Άλντο βλέπεις ότι έχει πάρει πολλά πράγματα η Σάλκε, ειδικά επιθετικά. Να ένα στόπερ που σκοράρει και ο Άλντο. Μια που ρώτησε. Το 4-4 που έκανε εκεί στο 90 τελείωσε. Εντάξει, εκεί ευθύνεται και ο Μπός. Ο Μπουγάτσας. Εντάξει. Τζόνι Τέρι. Τζον Τέρι. Τζον Τέρι, ναι, άλλο. Καλύτερο σκόρε σέντερ μπακ ever. Έλα, επόμενη γραμμή. Ναι. Φίλε 9-23, θα πάρεις ένα μεσημέρι ένα τηλέφωνο σε ένα διάλειμμα. Θα μιλήσουμε μαζί και θα τα πούμε. Ευχαριστούμε το Βεργιώτη Μηχανικό για την πληροφορία που μας δίνει το λογιστικό τρίκ. Ναι. Εντάξει, ναι, φαίνεται ότι το αρέσει το αντικείμενο και το διαβάζει. Καλό να έχουμε τους ακροατές. Γιατί το 85-86 ήταν λέει 7-70. Μην το προδίδεις, εντάξει, το είπες τώρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Τι γίνεται? Καλά. Για τη Ρεάλ που λέτε, αυτό θα φανεί σε 2 χρόνια όταν θα σταματήσει. Ναι, ναι, αυτό είπαμε. Ναι, ναι. Όταν θα σταματήσουν και άλλοι παίκτες από άλλες ομάδες μεγάλες. Τώρα η Ρεάλ του 70, Γκορδίγιο, Σαντιλιάνα, Χουανίτο, Σουαρές και μετά από Τραγκένιο. Πάντως εκείνη η Ρεάλ δεν πήρε πολλά τρόπια ευρωπαϊκά, δεν είχε διακρίσεις. Έχασε το τελικό το 81 από τη Λίβερπουλ με τον Κόντ Κέντι. Εντάξει, δηλαδή μετά το 98 που πήρε με τον Μιγιάτοβιτς εκείνο, το κατά τύχη, γιατί ο ήταν καλύτερο. Outsider ήταν. 1-0 από τη Λίβερπουλ. Ένα-0 είχε χάσει από την Λίβερπουλ το 81 στο Παρίσι με γκολ του Κέννεντι. Φίλε, καπνίζεις? Όχι. Ναι, εντάξει. Είμαι πλαγιαστός. Α, είσαι δηλαδή. Είσαι ένα. Α, φίλε, σε ζηλεύω. Γουστάρω.
Έχει κρύο έξω. Ποια χρονιά έχει παίξει με στο Διαδεδομέτα με την ΑΕΚ η Ρεάλ? Κύπελλο UEFA. Θα βάλω ένα κουιζάκι μάνι μάνι. Βάλε. Το πιο γρήγορο γκολ που βάλω ο Άρης εκτός Καφτατζογλίου. Τι, στο Καφτατζόγλιο δεν έβλεπα. Εκτός Καφτατζογλίου. Εκτός Χαριλάου στο Καφτατζόγλιο. Με τον Πανεθηναϊκό έπαιζε. Σε ποιο δευτερόλεπτο? 37ο δευτερόλεπτο. Υπάρχει ο Κόκκι στο Κέρκυρα Άρης. Μην το τρως το Κόκκι. Παλιό είναι, παλιό είναι. Κωστή, στο 11ο δευτερόλεπτο είχε βάλει ο Κόκκι εκεί τον γκολ το 0-1. Κωστή, θυμάσαι εσύ. Εγώ ήμουν αγέννητος, πού να θυμάμαι. Άρης Παναθηναϊκός στο Καφτατζόγλιο. Άρης Παναθηναϊκός στο Καφτατζόγλιο. Σεζόν. 81. Και γιατί δεν έπαιξε Χαριλάου? Γινόταν η ανακατασκευή του Χαριλάου. Εγώ θυμάμαι ένα Άρης ΑΕΚ 0-3 στο Καφτατζόγλιο. Δεν υπάρχει στο Καφτατζόγλιο Άρης Παναθηναϊκός. Σεζόν 85-86. Άντε Ραπτόπουλε, τώρα έκανες ένα πέναλτι. Λοιπόν, κάνει σέντρα, παίρνει την μπάλα ο Δράμπης, τη δίνει στον Ανανιάδη και εκείνος με τη μία στο Τζιριμόκο το Θαλή, τον είχε πάρει τότε ο Άρης από τα Γιάννενα. Γιατί ο Άρης δεν έπαιζε στο Χαριλάου, τι δεν καταλαβαίνω. Ναι, για ποιο λόγο γινόταν το ανακατασκευή του γηπέδου, είπα. Το 1980, λάθος κάνεις φίλε. 81, είπα. Λάθος κάνεις. Το 81 έπαιζε ο ΠΑΟΚ στο Χαριλάου γιατί είχε γκρεμιστεί η Τούμπα, ρε φίλε, με τραλάνε. Και ο Άρης έπαιζε. Παραμονή εκθέσεως ήταν, Σάββατο ήταν. Εγώ θυμάμαι το 86 ένα μάτς με την ΑΕΚ. Τι σεζόν ήταν? Συγγνώμη, τι σεζόν ήταν? Ρε, ψάξε να ακούσεις. Τι ψάξε, μωρέ, τι ψάξε να βρεις τώρα, τι να ψάχνω να βρω. Τι σεζόν ήταν? Την πέντη μπάλα ο Θαλής ο Τσιμόκος. Άντε πάλι ο Θαλής ο Μιλίσιος. 80-81 ή 81-82? 81-82 πέρασε. 1-1 ήρθανε. Άστονα να λέει. Ήμουνα στο μάτς. Έχασε και πέναλτι ο Κούης, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Πόσο όχι, Άρης Παναθηναϊκός 1-1. 3-1 έληξε, ρε. Άντε πάλι. Ρε, 81-82, 1-1 έληξε Άρης Παναθηναϊκός. Άλλο μάτς λες εσύ. Στο Καφτατζόγλιο ήταν. Άντε πάλι. Τι άντε πάλι, ψάξε τώρα, μα θες και να ψάξε. Ψάξε τώρα πριν 40 χρόνια που τι ήταν. Κλείσε. Δεν θυμάμαι. Επόμενη γραμμή. Ωραίος. Ρετρό. Μας αρέσει. Μανολάς Αβραμ. Έχουμε πουχτίσει εδώ τώρα στην Ελλάδα και 40 χρόνια πριν. Άιντε. Μανολάς Αβραμ. Καλά, εσύ πήρες το κύπελο του Ευρωπαϊκού και τον κάθε χρόνο να τη σκουριάσει. Άσε με τώρα. Νταμπίζας, Μπάπης Ξανθόπουλος, πότε έβαλε γκολ, ρε. Ο Βακαλόπουλος έβαζε, ο Ξανθόπουλος πότε. Ο Νταμπίζας, ναι, έβαζε. Ο Λουκανίδης, Στόπερ, ναι. Στόπερ, έβαζε. Μανολάς Αβραμ. Παπαδόπουλος, έβαζε. Έβαζε, ναι. Έβαζε, έβαζε, έβαζε. Έβαζε. Ωραία. Ευχαριστούμε τον ξενοκράτη, μας θύμισε. Γεια σου Φαγκάλ, μας στέλνεις μήνυμα. Αεξής. Χρήστος από Λαμπράκη, ο Ζιντάν στην Ελλάδα με Ολυμπιακό δεν μπαίνει πρωτάθλημα. Πάμε κόσμο, καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ ναι, εσύ ναι. Ναι, ήθελα να μιλήσω για τους τερματοφύλακες. Να πείτε ό,τι θέλετε. Ναι. Συγγνώμη. Καπνίζεις, καπνίζεις. Που πέρασε, ναι. Ήταν ο Κορίτσιος που έπαιζε στο ΠΑΟΚ. Εντάξει, άσχετα αν πούλησε το παιχνίδι στην Παναχαϊκή. Έχεις αποδείξει και αυτό. Όχι φίλε, κόβεσαι. Δηλαδή, πούλησε το παιχνίδι, πώς το πούλησε. Δεν υιοθετούμε εμείς τέτοια. Αν το πούλησε το παιχνίδι, γιατί έπαιξε και την επόμενη χρονιά? Σας βόλεψε επειδή δεν είναι από Θεσσαλονίκη, του τα φορτώσατε αυτούνου. Όχι. Επόμενη γραμμή για το Στέφαλη που ήταν κοντός κι αυτός. 1,75. Το 3-5 ΠΑΟΚ Παναχαϊκή 72-73. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Εγώ είμαι έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, γίνεται μια αδικία, γιατί έχω και άλλες εκπομπές για τερματοφύλακες και Έλληνες, έχω πει πολλές. Δεν αναφέρθηκε ένας πολύ σημαντικός τερματοφύλακας. Ο Σαργκάνης. Όχι. Δεν λέω για τώρα. Τόσες εκπομπές έχουν γίνει από σένα ραπ. Και έχουμε πει για τερματοφύλακες. Ένα πολύ σημαντικό τερματοφύλακα δεν αναφέρθηκε ούτε μια φορά και ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό ήταν ο Λάκης Στεριγιούδας, ο οποίος αφενός με την ΑΕΚ έκανε εκείνα τα τρομερά παιχνίδια στην Αγγλία. Ναι, με την Ντέρμπι. Με την Ντέρμπι. Και για μένα, πέρα από αυτό, το σημαντικότερο που έκανε αυτό το παλικάρι ήταν 35 χρονών. Ήρθε στον ΠΑΟΚ σαν τρίτο τερματοφύλακα, πίσω από Κιτσιούδη και τον άλλο, το θυμάμαι. Έγινε όχι, ο Κιτσιούδης δεν ήταν στο πρωτάθλημα. Μπορεί να έχει δίκιο. Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο? Ήταν άλλοι δύο. Ήρθε για τρίτο πάντω, γι' αυτό είμαι σίγουρο. Ήταν ο Παντέλη, ο οποίο ήταν κακό τερματοφύλακα. Πολύ ωραία, και ακόμα ένα. Τον άλλον δεν το θυμάμαι. Μπορεί να είναι ο Κιτσιούδης. Εντάξει, αυτό δεν είμαι σίγουρο. Λοιπόν, ήρθε τρίτο, 35 χρονών,
έγινε πρώτος, έκανε φοβερό παιχνίδι και πήρε το πάγο το πρωτάθλημα. 35 χρονών. Ο Στεριούδας είναι η αιτία που ο ΠΑΟΚ δεν έφαγε 9 γκολ στη Λάρισα. Στο Λάρισα ΠΑΟΚ. Έφαγε μόνο 4. Στον τελικό του 85. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ του οφείλει μία προτομή γιατί δεν ξεφτυλίστηκε εκεί πέρα. Και επίσης από τον Στεριούδα, ένας λόγος που πήρε πρωτάθλημα από το 85 ο Στεριούδας είναι και γειτονάκι Πορταριανός. Πολύ καλό παλικάρι, να το κάνουμε μία. Το Στεριούδα τον είχε ανακαλύψει ο πατέρας μου. Σε αγώνα πολύγυρος Μουδανιά παίζαν αντίπαλοι. Του είχε βάλει ένα γκολ με ένα φάουλ στο γάμα. Ήταν 19 χρονών ο Στεριούδας και του είπε μετά να σε φέρω στον Άρη. Τον πήγε στον Άρη ο πατέρας μου τον Στεριούδα και δεν τον αρέσανε. Και τον πήρε η ΑΕΚ. Έκανε μεγάλη καριέρα, πολύ μεγάλη. Τον πήρε, άμα το ρωτήσεις το Λάκη τον Στεριούδα, ποιος ήταν να σε πάει στον Άρη, θα σου πει ο Ραπτόπουλος. Γιατί δεν πήγες, γιατί ήμουν ακατάλληλος. Ο θείος του Σαουρίδη υπήρχε τότε. Ανάλογη Σαουρίδη ήταν. Τι Σαουρίδη. Και το ξεχνάμε συνέχεια. Επίσης, για στόπερ, εγώ από Έλληνα που θυμάμαι που έβαζε γκολ, έναν μόνο θυμάμαι να έβαζε πραγματικά γκολ και ωραία γκολ. Αρκετά γκολ. Ήταν ο Μανολάς. Κάνας άλλος. Ο Στέλιος. Δεν θυμάμαι να έβαζε πολύ. Ναι. Πάντως, ρε φίλε. Πάντως, πρέπει κάποια στιγμή. Γιατί ο Μιτσιμπόνας σαν στόπερ δεν έχει βάλει γκολ. Βέβαια, βέβαια. Επειδή ήταν αναγνωρίσιμο προσωπικό. Θα πρέπει να βρούμε τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Αμυντικό. Από τα στόπερ. Από τα στόπερ. Ναι. Δεν το έκανε κανένας. Θα περίμενα να το κάνει ο Πετρακόπουλος. Ο φοβερός Σταύρος Πετρακόπουλος. Ο ασύλληπτος. Ο αγαπημένος μου Σταύρος Πετρακόπουλος. Τον λατρεύω πραγματικά. Και σαν άνθρωπο και σαν δημοσιογράφο. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον αγαπάω πολύ τον Σταύρο Πετρακόπουλο. Μεγάλη μορφή. Ε? Ναι. Θα ανοίξει πολύ πάλι. Πάντως για Νικοπολίδη δεν έκανε τίποτα έτσι. Πόσε γραμμέ έχουμε ακόμα, 4? 5. Έλα, φίλε, ναι. Για Νικοπολίδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Δύο πράγματα θα ήθελα να. Να πεις ό,τι θέλει. Να, ο Μπιτσιμπόνα 50 γκολ για Στόπερ είναι πολλά. Τους έπαιρνε παραμάς μετά πεδαράς. Μιτσιμπόνας δυστυχώς έφυγε νωρίς. Ο Μιτσιμπόνας που έλεγε ο Σπύρος Παπαδόπουλος στους απαράδεκτους. Ο Μιτσιμπόνας. 50 γκολ, ε. Όταν ο γιατρός γίνει 80 χρονών θα καταντήσει σαν τον κύριο Κώστα. Θα παίρνει τηλέφωνο σε όλα τα αθλητικά ραδιόφωνα από τις 6 το πρωί. Σε κάνα Detroit θα είμαι και θα τα σπάω τότε. Ναι, καλύτερα από τον Άρη στο γεροκομείο, καλύτερα να είσαι τον κύριο Κώστα. Θα έχω μια ενασχόληση. Κατά τις 1 και 10 πήρε κάποιος και μιλούσε για Ζιντάν και ήμουν στα προυπνηλιακά στάδια. Στο καπάκι παίρνει τηλέφωνο ο κ. Κώστας, με πήρε ο ύπνος και είδα ένα υπέροχο όνειρο. Είδα τον κ. Κώστα με ρόμπα σατέν, σε ένα τζάκι μπροστά, με ένα ποτήρι βερμούτ και ένα πουρο να καπνίζει. Να βλέπει το Ρόντο Ράπτορς. Και να λέει στον γιατρό ιστορίες. Και ο γιατρός να εμένα μου αρέσουν οι ιστορίες. Άκουτα. Εγώ μπουχτίζω, φίλε. Εσύ είσαι ανέραστος. Θα πω κάτι για ανθρώπους. Θα πω κάτι. Είναι πολύ θετικό για ανθρώπους οι οποίοι προχωρούν στην ηλικία να θυμούνται το παρελθόν για να κονίζουν τη μνήμη τους. Είναι ασκήσεις μνήμης αυτές. Και ο γιατρός να χαϊδεύει στοργικά ένα λαμπραντόρ με τα πιτζαμάκια του και να το διακόπτει γενικά όπου πρέπει και όποτε πρέπει. Βάλαμε και σκύλο στο ντεκόρ. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα με το λαμπραντόρ. Αγκαλιά στο τζάκι, μια πολύ όμορφη οικογενειακή για τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ για τον απόψινό σας ύπνο. Να είστε καλά. Γεια σας. Άντε καλά, δε. Όλα τα λεφτά, ρε φίλε. Όλα τα λεφτά είσαι. Έσπασε στη μονοτονία να βούμε όλα επόμενος. Τα λεφτά. Επόμενος. Καλημέρα. Ποιητής. Ναι. Έτσι. Ναι. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, ο Χρήστος από Αμφιάλη. Καλώς ήταν. Καλά είστε. Καλώς Ολυμπιακός. Καλησπερίζω και τους Βασίλειδες και τους έτσι, δύο. Έτσι. Γεια σου, φίλε. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς από τον Βαγγέλη του Συρίγου έχεις. Να του πεις πολλούς χαιρετισμούς. Ναι. Ωραία. Μου θύμισε Κώστα χτες ένα περιστατικό με τον Νίκο τον Αλέφαντο. Οχ. Ήτανε μου λέει πάνω στη Θεσσαλονίκη, μου φαίνεται την Καλαμαριά, είχε πάρει η Β' Εθνική, είχε πάρει, δεν θυμάμαι, μου είπε μια ομάδα που ήτανε προπονητής.
Και έκανε λέει προπόνηση, το μεσημέρι λοιπόν τους έκανε προπόνηση και μου λέει Χρήστο, βγήκανε λοιπόν αυτοί με κάτι μουτράκλες, κάτι έχετε ρε τους λέει. Λέει, εντάξει λέει ο κότς, λέει δεν μας πληρώσει λέει ο πρόεδρος, λέει μας είπε ότι θα μας πληρώσει, λέει δεν μας πληρώσει. Γιατί, λέει δεν μας έχει πληρώσει. Λέει περιμένετε, πού είναι, έρχεται ο πρόεδρος. Του λέει και δεν του έχει πληρώσει. Κάνετε δουλειά σου, του λέει εσύ, του λέει και προπόνα. Τον πλακώνει στα μπουνίδια ο αλέφαντος, τον κάνει τούμπανο στο ξύλο. Την άλλη ώρα το λέει απολύεσαι. Τον έκανε τόπι στο ξύλο, κοιτάγανε μέσα στο γήπεδο. Τον έκανε, μου λέει ο Συρίγος, γελιά είχα τρελαθεί, μου λέει. Τον έκανε τούμπανο στο ξύλο. Ήταν δίκαιος, γιατί δεν του πληρώσει, λέει κάνετε δουλειά σου και προπόνησε του. Τον πλακώνει στο ξύλο, αλέφαντο. Λάθος απάντηση τον έδωσε. Του κάνε το κεφάλι να πούμε. Βρήκε αγώνι ο αλέφαντο. Αυτό ναι, είναι. Ναι, βρήκε αγώνι. Άμα βρει αγώνι, να μην φοβάσαι τίποτα. Ο οποίο πλέον αλέφαντο από σήμερα βαδίζει στα 80. Ναι, μπήκε στα 80 ναι, σήμερα, ναι. Κώστα, όπως είπα πει, ο πατέρας μου ήταν φροντιστής στον Ολυμπιακό. Ναι. Ήταν από τον Μπούκοβι. Ναι, το 66. Μαζί, ναι. Μαζί και είχαμε συζητήσει μαζί με του Πάο Κρέτον αυτόν, πώς τον λέγανε. Στον Πάο που ήταν και αυτός φροντιστής. Το Γιάνγκο. Το Γιάνγκο. Ο Γιάνγκο, βέβαια. Ο Γιάνγκο, ρε. Ήταν φίλος του, λοιπόν. Ναι. Και βρήκα μια φωτογραφία το πρωί, έτσι έψαχνα και τα λοιπά, και βρήκα μια φωτογραφία τότε στα ξενοδοχεία εδώ, όταν κατέβαιναν οι ομάδες και παίζανε. Ναι. Ο Ολυμπιακός πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο τώρα το 1973-74. Πήγαινα εγώ, ας πούμε, Σαββάτο με παίρνω ο πατέρας μου καμιά φορά στο ξενοδοχείο έτσι, και έμενα με τους παίχτες. Έμενα στο Βούλα Beach. Ένα ξενοδοχείο στη Βούλα. Βούλα Beach. Εκείνο και τότε συνήθιζε. Συνηθιζότανε όταν ερχόταν κάποια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη επειδή ήταν καλά ξενοδοχεία μένανε μαζί αυτές οι ομάδες. Ναι, πολλές φορές. Λοιπόν, ναι. Εκείνο το Σάββατο έπεσε ο Ολυμπιακός με τον Εθνικό και εκείνο το Σάββατο είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και ήταν μέσα μια ιστορική φωτογραφία με τον Γκούδα, με αυτούς όλους τους παίχτες μαζί, ήταν από εμάς ήταν ο Δαβουρλής. Και την είδα σήμερα και λέω πω τι θυμήθηκα λέω ρε παιδί. Δηλαδή, έχεις δει στο ξενοδοχείο Πετρόπουλο. Ναι, ναι. Ναι. Ήταν ο Λάξης ο Πετρόπουλος. Τον Πετρόπουλο. Μετά Γουλανδρής, αυτό ο πρόεδρος Γουλανδρής. Και λέω, κοίτα τι φωτογραφία μου θύμισε τώρα ρε παιδί, τι παιχταράδες. Πάνω ο Σαράβης, ο Γιώργος ο Κούδας να πούμε. Αυτοί μεναν μαζί στο ξενοδοχείο και τα λέγανε σαν παίχτες μεταξύ τους να πούμε. Ναι, έκανε και μένα στο ίδιο ξενοδοχείο. Λέω τι παιχταράδες ρε παιδί μου, τι αυτό. Μοιραζόταν το βράδυ το γουίσκι, παρέα. Μαζί, ναι, και μια φορά πάλι σου είχα πει, πέσαμε στην Τούμπα Ολυμπιακός και είχαμε πάει πάνω σε. Που μιλάμε για φιλάβλους στην Τούμπα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εμείς είχαμε τότε Γιούτσο Μποτίνο μέσα. Και γίνεται το παιχνίδι και με το που ήταν επί Χούντας. Με το που τελειώνει το παιχνίδι και πάμε να βγούμε έξω. Χάσατε. Το πούλμαν ήταν, ναι, είχαμε χάσει. Το πούλμαν ήταν έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Με το που βγαίνει έχουν πλακώσει ο κόσμος και να μας κάνουν το πούλμαν. Οπ. Λέω τώρα δες το τελευταίο σπασμό. Να πηγαίνει το πούλμαν. Ήσυχα πράγματα. Το κάνανε. Λέω εντάξει, επιχούντας, επιχούντας μόνο ΕΟΠ σας κάνανε. Επιχούντας μόνο ΕΟΠ. Επί Πασόκ μπορεί να σας βάλανε βόμβες μέσα. Και ξέρεις τι μας σώσανε. Δεν θα φέγαμε σόι. Μας σώσανε οι εσατζίδες. Έρχεται ένα καμιόνι με καμιά τριανταριά εσατζίδες με τα γκλοπ και τους πλακούν εκεί και φεύγανε σαν τρελή. Τίποτα άλλο. Πολλές ιστορίες και είμαι ευχαριστημένος πολύ. Εγώ σε περισσότερο σε πήρα και ήθελα να σε πάρω το μεσημέρι. Αλλά δεν έπιασε γραμμή. Για πέστε. Γιατί για τον Γκέρατ που ήθελα να σου πω. Ναι. Γιατί τον Γκέρατ είπες κάτι πολύ σωστό. Εγώ τον Γκέρατ πρέπει να τον βλέπουν με θαυμασμό. Όχι να βλέπουν άνθρωπο από λύπηση. Γιατί άμα είναι να τον βλέπεις. Αυτό είπα το γουρούνι το κόκκινο. Αλλά το γουρούνι είναι. Πώς κατάδεισε ο άνθρωπος, πώς τον γυρίζουν, αυτό είναι για λύπηση. Όταν έκανε ο πατέρας μου εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, του λέει ο γιατρός, δεν έχεις πολλές πιθανότητες, είναι πολύ δύσκολη η εγχείρηση, η καρδιά σου δεν θα αντέξει. Και του είπε κάτι, θυμάμαι ο πατέρας μου. Γιατρέ, του λέει, υπάρχει περίπτωση να βγω σακάτης. Του λέει όχι. Ή τελειωμένος ή θα γίνεις καλά. Λέει αυτό θέλω. Δεν θέλω να βγω και να με λυπούνται. Ναι, δεν θέλω να βγω και να με λυπούνται. Δηλαδή, κοίτα φουγκάρας πώς κατάδεισε, όχι. Συνέκρινε ο Βλάκας ο κόκκινος, ο Βλάκας. Ναι. Τους ανθρώπους με αναπηρία με αυτό το πράγμα που είδαμε με τον Γκέραρτ.
Όχι, όχι, αυτό ήταν για λύπηση. Πόσο βλάκας μπορεί να είναι, άλλο θαυμασμός. Ακοινώνει το γομάρι πρέπει να είναι αυτό το πράγμα. Άλλο θαυμασμός και άλλο λύπηση. Εγώ πιστεύω ότι το βλέπανε σαν λύπηση. Γιατί υπάρχουν παιδιά στο καρότσι που είναι αθλητές, ναι, ρε. Ναι, ναι. Σε πιάνει χειραψία και σε σπάει τα χέρια. Μπράβο. Κατάλαβες, παλεύεις μαζί του ότι και σε βάζει κάτω. Ναι, άλλο ναι. Είναι αυτό. Και άλλο αυτό που είδαμε με τον Γκέραλτ. Δεν πάει να το καταλάβει ο Βλάκας ο Θεσσαλονικιός. Δεν πεθάνει και λες, ξέρεις τι λες. Δεν το θαυμάζει. Λες εντάξει, αλλά κοίτα ο Φουκάρας πώς έγινε. Κοίτα ο Φουκάρας πώς έγινε. Όχι. Εγώ τότε που τον είχαν βγάλει τον Γκέραλτ για να τον βραβεύσουν, είχα πει, είμαι ο πρώτος που είχα πει εδώ πέρα, λέω, δεν έπρεπε τον Γκέραλτ να τον βγάλουν σε αυτήν την κατάσταση. Ο κόσμος να το θυμάται γερό και όρθιο. Και με τον Άρη που τον εμφανίσανε στο Άρη. Αν τον άλλο η αλήπηση είναι κατάντια. Δεν έπρεπε. Εγώ το είπα τότε. Είχαμε εκπομπή εδώ πέρα και το είχα πει. Δεν έπρεπε να τον εμφανίσουν έτσι. Λάθος. Σωστά, σωστά. Ο κόσμος θέλει να το θυμάται γερό στους πάγκους, αξιοπρεπή. Έτσι, έτσι. Και όχι απολύπηση. Όχι. Έγινε, ρε. Να είστε καλά, γεια σας, παιδιά. Χαιρετίσματα εδώ στο Συρίγο. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Έχω δει για center back που σκοράρει το 1968 περίπου τα 7-8 πρώτα μάτς. Ραπτόπουλο να βάζει 6-7 γκολ. Ναι, έβαζε ο πατέρας μου πολλά γκολ, ναι. Στα Μουδανιά. Εκείνη τη σεζόν, τα έχω δει όλα. Άρη ήταν το 68 ή το είπα. Άρη. Μέσα στις αίρες και τα λοιπά. Από μέση απόσταση, ναι. Και ένα άλλο, Κουδιζάκη, όποιος το βρει, έχει τραπέζι από μένα. Ποιος αθλητής έχει παίξει σε επίσημα μάτς αλφα εθνικής, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δύο αθλητές θέλω. Ο ένας είναι ο Βασίλης Κωνσταντίνου. Ο ένας είναι ο εύκολος, το δύσκολο θέλω. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο σε επίσημα μάτς. Σε επίσημα μάτς. Σε επίπεδο, πρώτης εθνικής κατηγορίας. Όχι να παίξει απλά μάτς μπάσκετ, ξέρω εγώ και... Όχι, όχι. Αλφα εθνική επίσημο. Το Κωνσταντίνου ήταν εύκολο, ήταν και κοντός. Ήταν εύκολο αυτό. Ναι. Λογικά τερματοφύλακα. Το δύσκολο είναι... Να ψάξουμε να βρούμε τερματοφύλακα. Όχι. Μη μου πεις στόπερ, θα είναι ή τερματοφύλακας. Μπορεί και center forward, ψηλός. Όχι. Σε βοηθάω. Κοντός. Κοντός. Ποιος είναι, ρε. Σε βοηθήσω κι άλλο. Καλαμαριά. Κοντός. Κοντός και καλαμαριά. Κοντός. Μόνο τον Πουλίδης μου κάνει για κοντός. Τον Πουλίδης, δύο μέτρα παλίκαρο θα τρελώσει. Όχι. Ίδιος ο Πρέκας. Δεν έπαιζε. Ναι. Παναγιώτης Βαφιάδης. Δεν τον θυμάμαι. Μπάσκετ που έπαιξε αυτός. Καλαμαριά. Ναι, αλλά δεν έπαιξε αλφαθήν και καλαμαριά ποτέ. Αλφα εθνική έχει παίξει και μου το έχει πει ο ίδιος σε επίσημο μάτς. Μπάσκετ. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Δεν το θυμάμαι. Τώρα από όλα αυτά είναι η άμα έχει μία συμμετοχή στο ποδόσφαιρο. Ψαγμένο. Αλλά ο Κωνσταντίνου έπαιξε μετά μπάσκετ και όταν σταμάτησε από την μπάλα. Στο Μαρούσι. Στο τέλος της καριέρας του. Γέρο. Ναι. Είμαστε φίλοι και προπονητές στο μπάσκετ και το ξέρω καλά. Οκ. Από τον ίδιο. Καλά κάνεις και το λες γιατί κανένα μας ξεβεύουν. Είναι ναι. Αυτό. Εκτός από τους φίλους μας, κανένα δεν το ξέρει. Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι... Πρέπει να τα λέμε γιατί μας ξεφεύγουν και μας δεν τα ξέρουμε, δεν τα θυμόμαστε. Ένα μυαλό είναι. Πάντως το μπάσκετ είναι πολύ γνωστός, ήταν και προπονητής στην Εθνική. Να ρωτήσω κάτι τον φίλο, είναι και φίλος στο Απόλλωνα. Εθνική γυναικών. Ο φίλος μας μιλάει, είστε φίλος στο Απόλλωνα. Και φίλος του Απόλλωνα. Για τον κυριακάτικο μάτς, τι προσδοκίες έχουμε. Α, δεν το παρακολουθώ πολύ. Πιο πολύ Άρη παρακολουθώ. Άρα Αριανός είσαι, όχι Απόλλωνας. Θα κερδίσει ο Άρης. Θα κερδίσει ο Άρης. Κλείσε. Είναι και Καλαμαριά. Καλό βράδυ. Αριανή. Ναι. Οκ. Καλό βράδυ. Να μας ενημερώνετε. Πάμε στον πρώτο τελευταίο, Μπρατ Πιτ. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, Κουστή. Καλημέρα. Ο Μπασκλάς είναι. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Να το, γεια σου. Καλημέρα και στο ακροτήριο. Έτσι. Για αυτό που είπε ο τελευταίος φίλος, τρεις μπορεί να ήταν, ακόμα ένας μπορεί να ήταν. Ο Νίκος Αναστόπουλος έχει παίξει και στη Δάφνη μπάσκετ και στο Πανιόνιο ποδόσφαιρο. Μπάσκετ έπαιζε. Μ' ακούς. Ναι. Ο Νίκος Αναστόπουλος έχει παίξει στη Δάφνη μπάσκετ. Μπάσκετ. Έχει ποδόσφαιρο. Ναι, στη Δάφνη. Ναι. Δάφνη Αθηνών. Θα το ρωτήσω. Και μετά, ναι. Ναι, και μετά έπαιξε στον Πανίνιο ποδόσφαιρο, center for. Κωστή, ήθελα να σου πω κάτι άλλο. Είχατε αναφερθεί για τερματοφύλακες. Ναι. Λοιπόν, άκου λίγο, σε παρακαλώ. Από ξένους που έχουν παίξει στην Ελλάδα, εσύ πρόλαβες Λούκοβιτς και Βούκμαν. Το Λούκοβιτς τον πρόλαβα. Πρόλαβα το Σέχιτς στον Πανσεραϊκό. Ναι, όχι, εγώ σου μιλάω για αυτούς τους δύο. Λούκοβιτς πρόλαβα, ναι. Δεν έχω θολή εικόνα όμως. Το Βούκμαν το θυμάσαι? Όχι. Το Βούκμαν στον Όφι. Δεν τον πρόλαβα, όχι.
Εγώ προσωπικά όταν έβλεπα, γιατί είμαι και ο παδός του Παστρέκου, όταν έβλεπα τον Λούκοβιτς, έβλεπα ρε παιδί μου, ένιωθα εγώ ότι αυτός είναι τερματοφύλακας. Πώς το λένε ρε παιδί μου, πώς το πιάσουμε σαν τερφόρ και λες ένα σαν τερφόρ, αυτός είναι δεκάτη, σαν δεφάρι. Δεν το θυμάμαι. Την πρώτη χρονιά που έφτασε τον Παστρέκο, περίοδο 77-78, στην κυριολεξία κρατούσε μόνος του τον Παστρέκο, κρατούσε τους αντιπάλους μόνος του. Λοιπόν, ένα άλλο δεύτερο, είχε πει ο Κυρκώστας για τον Αλμπερτόζη, κάτι είχε πει, αυτός που πιθανόν να μην θυμότανε, ως τον τερματοφύλακα, πρέπει να ήταν ο Μπορντόν. Ο Μπορντόν, ο Γάλλος, ναι. Όχι, Ιταλός ήταν. Είχε Ιταλός, ναι. Νομίζω πως αυτός ήταν ο Μπορντόν. Δεν είμαι και 100% σίγουρος, αλλά ήταν να παίξει ο Μπορντόν στο Μεξικό το 70 και τελικά έπαιξε ο Αλμπερτόζη. Κάτι άλλο επίσης. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ το 85 στο πρωτάθλημα, ο δεύτερος, ήταν ο Απόστολος Τερζής. Όχι. Ο Βεργιώτης ο Τερζής. Όχι. Άλλο Τερζής είναι αυτός. Όχι, ναι. Από την Πηλαία, ρε. Από την Πηλαία. Στον εθνικό Πηλαίας. Ναι, εθνικό ή δεν είμαι σίγουρος.